Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Μία εκπομπή τέχνη και λόγου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ είναι και ο Σταύρος Κόλκας, εδώ είναι και η Αγάπη Γαβριλίδου. Θα μαζευτούμε σιγά σιγά στα επόμενα δευτερόλεπτα. Αρκετά θέματα και σήμερα, και από τον ΠΑΟ και γύρω γύρω. Γενικότερα, το ΠΑΟΚ TV είναι στην επικαιρότητα. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της. Έχουμε νέα και για τον Βαρέλα. Να δούμε αν υπάρχει κάτι θετικό για τον Μαωρίσιο. Αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. Θα ασχοληθούμε και λίγο με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Ελπίζω να... Με ακούσατε χθες 2-3-4 που λέγαμε για τον Άσο της Βραζιλίας. 7,5 μονάδες πλήρωνε, μετά έπεσε στο 7. Τελικός πλέον για την Εθνική με τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι καλή Εθνική, έχασε διαφορά 17 πόντων. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση 7,5 στη Βραζιλία που προσέφερε η Στίχημαν ήταν δώρο. Μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας. Έλα ρε Σταύρο, έλα ρε Σταύρο. Γιατί, γιατί σε συγχύζουν μέσα. Δεν με συγχύζει, δεν ξέρω. Είναι δημοσημένη φίλε. Σου ανοίγω τα μάτια χθες, σου λέω για τον Άσο της Βραζιλίας και ξέχασε και το ξεχνάς ρε. Μα δεν διαφώνησα μαζί σου, το ποσοστό είναι δραματικό. Εντάξει, και αυτό το... Το sleepy bank που έχουμε στον μπάνκο. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε. Ξύπνα. Φάγαμε κατά 22 σερί και δεν είχε πάρει τα rebound. Αυτό τώρα σου ήρθε ή ήταν στο μυαλό σου και το δούλευες παλιά, το sleeping bank. Μόλις τώρα. Ήταν αυθόρμητο. 22 πληρώνει η Νέα Ζηλανδία. Σου βάλα, μιλάς. Έτσι για το χαβαλέ. Δεν έχουν κακή σχολή. Ξακουστήσω. Στο ράγκμπι. Αλλά... Στο ράγκμπι είναι πολύ δυνατή, άστο. Ναι. Ναι, πάρα πολύ δυνατή. 22 μονάδες. Σήμερα παίζουμε. Όχι, αύριο. Α, έχουμε και ρεπουδάκι. Οι άλλοι γιατί παίζουν σερί και εμείς. Βάλα, πεντάρικο. 22. Χίλια και αφήνεις τα ρέστα στη Στίχημαν. Πόσα πενιντάρικα έχουμε πετάξει έτσι, γιατί όχι. Θα δούμε το sleepy bank. Η αγάπη που είναι. Έξω. Που μου στείλε φωτογραφία άρα πρέπει μου στείλε. Αυτό το θέμα μακάρι να το ανοίξουμε στον αέρα ρε φίλε, είναι κοινωνικό θέμα. Είναι κοινωνικό κανονικά, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε στον αέρα. Δεν μπορούμε να το ανοίξουμε στον αέρα γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε και με ονόματα. Ναι, όπως... Έκανε και μια έρευνα η Αγάπη πάνω στην κουβέντα που είχαμε και αντιληφθήκαμε ότι σταμάτησε να ακολουθήσει συγκεκριμένο κόσμο. Ναι. Και τη συνάδελφο έξω, η οποία είναι έξαλλη. Ναι. Που σταμάτησε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά. Εντάξει, φίλε. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Εντάξει, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Γι' αυτό μπορεί να άργησε. Δεν μπορεί να το καταφέρει. Έχει τα μούτρα. Εγώ που τη στήριξα. Ναι. Έχει τα μούτρα αυτά τα πειραγμένα, ότι κάποιος την πείραξε. Έλα ρε αγάπη. Έλα ρε αγάπη. Ξεπέρασε το σόκου ναι, με το Instagram. Έξαλλη φίλε, έξαλλη. Έξαλλη. Έκανες blog. Θα κάνω blog. Ο παραγιά. Μην κατεβαίνεις από το, γιατί είδες το μικρόφωνο που ήταν. Δεν κατάλαβα αυτό. Τι, γιατί για ποιο λόγο να γίνει αυτόν βόλο, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αρκετά θέματα επικαιρότητας. Δηλαδή το εξής κανένα το ΠΑΟ TV. Δεν έχει κάτι άλλο από τη γύρω, γύρω από το ΠΑΟ TV, ρε φίλε, αρχίζει η προπαγάνδα και αντί όμως. Κοίτα, τώρα εγώ έχω και προσωπικό θέμα πλέον. Εντάξει. Ξέρεις πολλές φορές τώρα τα πινελίκια δεξιά και αριστερά, στημένα κείμενα, το ένα το άλλο, αλλά τώρα γίνεται λίγο συντονισμένα. Θα είμαι ψύχρεμος εννοείται. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον βετεράνο του Ολυμπιακού που κάποιοι τον βάζουν, ξέρουμε ποιοι είναι οι κολλητοί του, με ποιους δουλεύει, τι κάνει. Μας πιάνει μια στο στόμα του. Την ίδια στιγμή η άποψη του Βίκτορα μας πιάνει στο στόμα του. Την ίδια στιγμή η οπαδοί άλλης ομάδας θυμούνται η ανάρτηση που είχα κάνει πριν καμιά 30 χρόνια. Ραδιόφωνο το οποίο είναι μέσα πόσοι φίλοι μου που δεν λέει κανείς κουβέντα και ντροπή. Εντάξει, αφήνει αυτό το σύχαμα να μιλάει έτσι. Εντάξει. Ό,τι και να λέμε,
Εγώ το λάθος που έχω κάνει παραδοσιακά είναι ότι τους αφήνω, γιατί λέω ποιος ασχολείται τώρα με τους βλάκες, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή αρχίζουν και λένε πράγματα τα οποία είναι χοντρά, είναι ψέματα, είναι χιλιάδιο. Ευτυχώς η πόλη με ξέρει, δηλαδή άμα δεν με ήξερε η πόλη θα νόμιζε ότι ξυπνάω το πρωί, βιάζω παρθένες και ξέρω εγώ και μήπως κάτι πιο χοντρό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και 10-15 άτομα που ξέρω εγώ δεν έχουν ιδέα και νομίζουν ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Επειδή το λέει ο βετεράνος του Ολυμπιακού που έφυγε νύχτα από την Ξάνθη, ωραία, επειδή έπαιρνε τηλέφωνα με αλλοιωμένη φωνή γυναίκες συμπαικτών του. Και τον πήραν χαμπάρι και του τη στήσανε για να τον κάνουν μπλε μαρέ. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τα πράγματα χοντρένουν. Εγώ θεωρώ ότι γενικά όλα τα παιδιά μας στην επικοινωνία του ΠΑΟΚ γύρω-γύρω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ανάλογα ο καθένας με τη δυναμική του, δέχεται πιέσεις, μαχαιριές από πίσω κτλ. Θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτό το πράγμα γίνεται συνειδητά. Δεν είναι κάτι το οποίο ξυπνάει ένα πρωί ένας και θέλει το καλό του ΠΑΟΚ, άρα ορμάμε τον Γκόρκα ο οποίος κάνει κουμάντο στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά δηλαδή, στην άποψη θεωρούν ότι εγώ με τον Σαββίδη κάνω meeting και αποφασίζουμε από κοινού. Ναι, έχω ακούσει βλακίες για βλακίες, αλλά αυτό ξεπέρασε κάθε όριο. Ναι. Ευτυχώς που είναι καθυστερημένοι και δεν καταλαβαίνεις ότι. Μάλλον και καταλαβαίνεις ότι είναι στημένο το δημοσίευμα. Απλά ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν εταιρείες που ζητήσαν να διαφημιστούν σε μέσο αρκεί να φύγω εγώ. Δεν σας τα έχω πει αυτά, αλλά ισχύει και αυτό. Που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο μπακλαμά, ωραία, και με τους κάτω που με κράζουν. Αλλά λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με τον Γκόλκα και τον χύψη βετεράνο του Ολυμπιακού, παύλα λουλουδά σε σκυλάδικα, παύλα δημοτικό σύμβουλο κτλ. Έχει να κάνει με το ότι ένας προπονητής, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ που εκφράζει την άποψη του ΠΑΟΚ δέχεται συντονισμένη επίθεση από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τον βίο τους. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, δηλαδή παλιότερα θα έβριζα, θα έκανα, θα έρανα. Τώρα απλά το καταγράφω και θα κινηθώ όπως πρέπει να κινηθώ για να διασφαλίσω και τη δική μου ακεραιότητα. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι για να αποδομήσεις τον ΠΑΟΚ πρέπει να αποδομήσεις και τα στελέχη που υπάρχουν γύρω του. Είναι ξεκάθαρα, εντάξει. Εντάξει. Εδώ λοιπόν. Δεν μπορείς να πας απευθείας στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ θα το χτυπήσεις, δε. Εγώ θα χτυπήσεις τον Ιβάν, θα χτυπήσεις τον Γιωργάκη, θα χτυπήσεις τον Νέα, θα χτυπήσεις τον άλλον. Κάνα παίκτη. Θα βγουν δημοσιεύματα του στυλ. Ότι τάδε πρόβλημα εκεί, αυτό έχει πρόβλημα με τον τάδε. Θα αρχίσουν οι μουρμούρα, θα αρχίσουν. Εγώ το έχω ζήσει το έργο, θα αρχίσουν να λένε για πρόβλημα στα αποθητήρια. Μπλα 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 μπλα. Ναι, ήδη ξέρω. Ωραία, ναι. Θα αρχίσουν να λένε διάφορα. Θα τσουπ λίγο Κόλκα, πέτα και λίγο Βασιλόπουλο, πέτα και λίγο τον έναν, πέτα και λίγο τον άλλον. Πάρ' τη λάσπη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Σε κάποια φάση θα πρέπει και κάποιος να μας υπερασπιστεί. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα με τη λειτουργία του Κόλκα και του κάθε Κόλκα, θα το είχε καταγράψει, πιστεύω. Από εκεί και πέρα, παιδιά, αυτό συμβαίνει. Το καταγράφουμε ψύχρεμα. Γιατί αν ξεφύγουμε, είναι τέτοιοι ρουφιάνοι που θα μας κυνηγήσουν αλλιώς μετά. Γιατί μιλάμε για. Όχι μπέσα, μηδέν μπέσα. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάμε παρακάτω. Θα πρέπει λίγο και ο κόσμος να ξυπνήσει, Σταύρο. Και να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας πόλεμος, εντάξει. Υπάρχει κόσμος που το καταλαβαίνει στέλιο. Υπάρχει κόσμος που δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχει κόσμος που, επειδή είμαστε μια χώρα τέτοια, ό,τι ακούσει και του αρέσει στα αυτή θα το θεωρήσει δεδομένο. Υπάρχει κόσμος που θα ακούσει κάτι και θα πει. Πώς το λένε. Τι λέει αυτός. Υπάρχει όλο, δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Ο κόσμος θα χωρίζεται πάντα σε διάφορα κομμάτια. Εδώ μιλάμε τώρα ότι σου χτυπάνε ανθρώπους, σαν σύλλογο. Όλη την ώρα. Εγώ από και να σηκώσω, βλέπω τα μούτρα μου κάπου. Και δεν αναφέρομαι τώρα στο χαβαλέ που μου κάνανε, ξέρω εγώ, οι αντίπαλοι μετά τη Σλόβαν, με τα μούτρα μου που ήταν σαν να με πάτσει ντάλικα. Εκεί έχουν δίκιο. Χαβαλέ κάνουν. Οκ, κανένα πρόβλημα. Με γλεντάνε όπως και εγώ γλεντάω στη τσαραβή τους, όπως και αυτό είναι η καζούρα. Είναι άσχετο. Εδώ μιλάμε τώρα για συντονισμένα πράγματα. Έξι. Εδώ μου χρεώσανε τον γκράφιτι στην Αθήνα. Αυτό δηλαδή εντάξει, πάλι. Είπαμε. Δηλαδή, κάλμα. Πάλι, δηλαδή, κάλμα.
για ένα post άστοχό μου που ζήτησα συγγνώμη. Εντάξει, και περάσει πόσο καιρό δηλαδή. Ναι, δηλαδή εντάξει, φτάνει. Είπαμε. Ωραία, αυτά δεν πάντα θα θεωρήσω εγώ τυχαία όλα μαζί. Και πρέπει να έχω πάντα την ηρεμία να δουλέψω, να συντονίσω, να κάνω, να ράνω και να διαχειριστώ και αυτό το πράγμα. Κάποια φάση θα σκάσω. Έχουμε 15 δουλειές που τρέχουν. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, αυτά με τα προσωπικά μου. Εντάξει, έχω επίγνωση του τι γίνεται. Χρόνια τώρα, δεν το εινό το φαινόμενο. Κάποτε η φίλη Αναστασιάδη, μετά η φίλη Γκαρσία. Δεν σκεφτώ με τον Γκαρσία, ήμουνα στα μαχαίρια. Μετά η φίλη Τάδε, μετά η φίλη Παρατάδε. Όχι μου χρεώσανε τον Τζαβέλα που ο κόσμος τον έβγαλε MVP. Όχι μου χρεώσανε να πούμε τον Βρίζα που μπορεί να έχει πιει καφέ με το 80% της πόλης. Γιατί ο Ζήσης είναι και κοινωνικός λίγο, κυκλοφορεί. Εντάξει, μου χρεώσαν το ένα, μου χρεώσαν το άλλο, φτάνει, εντάξει. Παιδιά, φτάνει. Όχι, στηρίζω τους Έλληνες παίκτες. Όχι, παιδιά, πάω τους κοπανίσεις μόνοι μαζί, να μην παίξουν ποτέ. Δηλαδή, okay. Ναι, εντάξει. Στηρίζουμε τους Έλληνες παίκτες. Είναι αλλονού παίκτης είναι ο Έλληνας, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, αυτό που είναι το γελίο είναι ότι στηρίζει τους Έλληνες παίκτες. Και αυτός που το λέει να έχει στο Facebook ελληνική σημαία, το σήμα της Μακεδονίας. τον Μεγαλέξανδρο, τον. Πώς τον λένε? Βουκεφάλα. Τον Βουκεφάλα. Τον. Πώς τον λένε τον άλλο. Φίλιππο. Τον Φίλιππο, είναι το παροξάκι αυτό. Ωραία. Δηλαδή εσύ αποφάσισε. Είμαστε ανώτεροι φίλοι. Όταν εμείς τα κάναμε αυτά οι άλλοι, ήταν σφαιρανιδιές. Αποφάσισε. Τέλος πάντων. Αυτά. Για πέμπτη φορά λέω αυτά σήμερα. Δείγμα του ότι άμα ανοίξω το στόμα μου θα πάμε φυλακή όλοι μαζί. Κάνε σταυρό σου, Σταύρο. Κάνε σταυρό σου και κράτα τον θυμό σου. Και Στέλιο, τι θέματα ετοίμασες σήμερα? Ας κάνουμε το κινητό. Βασικά θα πω ότι η πόλη συνεχίζει και παραμένει σε μια κατάσταση πάρα πολύ ωραία. Φίλε, είδα κίνηση. Πού είναι το ανδροειδές, πού είναι στην Ερμού? Εγώ είδα το εξής παράδοξο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον 11 με 11.30 που κινήθηκα στο κέντρο, δεν υπήρχε πολλή κίνηση για κάποιον λόγο. Τι δεν υπήρχε, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε, εσύ αγάπη. Στην Ερμού ήταν κολλημένα τώρα που θα γονάξει. Εγώ που κατέβηκα 8 η ώρα, πάντως έκανα μία ώρα να κατέβω. Εγώ ξαναλέω, ήμουν στο ταξί περίπου 11 και 4 μέχρι 20. Από τη Χάνθ μέχρι τη Βενιζέλου δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου κίνηση. Κι όμως στη Βενιζέλου υπήρχε ο τροχονόμος, γνωστός. Καλά, τροχονόμος δεν πήγε. Το ανδροειδές ή έφεραν άνθρωπο. Το ανδροειδές, ναι. Ανδροειδές, ναι. Σοβαρά, μιλά. Έχει δει τι έχει γίνει στο γύρο τη Γαλλία? Άμα το είδα, το έκλαψα. Τέλειο. Άμα δεν σε θέλει. Άμα δεν σε θέλει. Να ενημερώσουμε το κοινό ότι στο γύρο τη Γαλλία, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event τη Γαλλία κάθε χρόνο. Εντάξει, που η ΕΚΙΠ αφιερώνει καμιά 80 από το σέλιδα μέσα στο χρόνο για το γύρο τη Γαλλία. Όχι, θα συμμετάσχει ο τάδε, θα κάνει ο τάδε κτλ. Δεν είναι λογικό. Για αυτού είναι, για μα. Για μα δεν είναι. Δηλαδή, άμα βγούμε εμεί με τη φόρτσα. Πώ το λέγανε. Ο ποδηλάτης που είχαμε, τα λιμανίδια, όχι, Ταμουλίδης, ο Ταμουλίδης. Οχ. Ναι ρε, ναι. Κάτσε ναι. Κουκλάρι εδώ, ποδηλάτης. Τρίτος στον ποδηλατικό γύρο της Βασκονίας, θα πουλήσουμε, μπορεί να μας επιστρέψουμε μεγαλύτερο τυράζ. Παιδιά κόβεστε, δεν ναι. Περνάτε. Τέλος πάντων, ναι, και αυτός εδώ ο τύπος, ενώ ο ποδηλατικός γύρος είναι ένα πολύ μεγάλο event και καλύπτεται τηλεοπτικά ακόμα και από ελικόπτερα, υπάρχει πλάνο. Ένας καημένος, ταπεινός Γάλλος χασικλής, είχε μια φυγή, νοικοκύρης. Να στήσουμε τη δικιά μας επιχείρηση. Ναι, νοικοκύρης, πρέπει να πει και έσπα γι' αυτό. Είχε στην ταράτσα, ωραία, άλλα 40-50 δεντράκια. Και το πήρε το πλάνο, δηλαδή άτυχος. Άτυχος. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή εκεί που λέει ο άλλος, ο Ζαν Πρεμιέ προηγείται στην ΚΟΠ. ΚΟΠ, ναι. Όπα, τι έχουμε εδώ. Βάρ μετά, πίσω η εικόνα, βάρ. Ζουμ. Και είσαι αυτός που τρέχει όταν πας με την τύχη σου, ρε. Δεν πας στο δικαστήριο και θα πεις, και δικαστά, οκ, το έκανα. Αλλά λίγο ένα αφεντικό, ρε φίλε. Από ελικόπτερο, δηλαδή είμαστε. Φαντάσου λίγο αυτός. Από το γύρο της Γαλλίας. Φαντάσου αυτός να έβλεπε το γύρο της Γαλλίας. Ναι, αυτό. Όχι. Να με την κόμενα. Να δει το πλάνο, να γυρίσει την κόμενα να πει μάζεψε τα. Θυσιάζεσαι εμάς. Να το πήρε τηλέφωνο κανένας φίλος του. Έντρομος φίλος του. Πολ. Και σου είπα κόψε τα προχθές. Σε έδειξε το σπίτι.
Δεν νομίζω να είναι ο Πολ. Ο Ασμή, ο τέτοιο θα είναι. Ανέσαι. Αργυρο τέτοιο. Αργυρο Γάλλο θα είναι. Γιατί οι Γάλλοι αυθεντικοί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, απλά πάνε στο χωράφι να τα φυτέψουν. Δεν πάνε στην ταράτσα. Δεν είναι που να τραβιέσαι τώρα να πάω να τα βάλουμε εδώ. Τι να μα δείξει. Και να μα δέσουν στο ποδηλατικό γύρο τη Γαλλία. Τα είχε και φορά παρτίδα ο σκύλο. Δεν έβαλε μια σκηνή, κάτι. Εντάξει, πού να φανταστεί τώρα. Φίλε, άμα ήταν στον οικοδομήδικα όροφη. Πού να φανταστεί να πετάξει ένα αεροπλάνο πάνω από μια πόλη. Ένα ελικόπτερο πάνω από μια πόλη. Για να το δείξει ζωντανά στην τηλεόραση όλο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τι θα τύχει. Δεν χρειάζεται ότι να το δείξει. Βάλε μια τέντα, βρε αγόρι. Περνάει ένα ελικόπτερο τη αστυνομία. Χωρί να είναι live. Είναι σωστό και αυτό, εντάξει. Δηλαδή, βάλε πρέπει... μια τέντα. Ε? Τέντα. Ναι. Αν και οι Αμερικάνοι, ό,τι κάνουν τέτοια live είναι. Ανεβαίνει το ελικόπτερο live. Κατεβαίνει και κυνηγάει να μάξει ένα άλλο live. Είναι μεγάλη αυτά. Αν δεν είναι μεγάλη. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή σίγουρα. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή δεν μη σου τύχει. Παιδιά, όσοι έχετε δενδύλια στις ταράτσες. Πάλι καλά δεν έχουμε γύρω της Ελλάδας. Πάλι καλά δεν έχουμε κυκλισμένο το Αθηνών Πάκο Ολυμπιακός. Να μας φέρουν ελικόπτερα, ναι. Χειρούν νιντζάκια και όλα τα άλλα που είχαν φέρει τότε. Επί της ουσίας. Για να τα βάζουμε σε μια σειρά, μην φυτεύετε χασισόφυλλα στην ταράτσα σας. Μην φυτεύετε καθόλου. Γενικά, ναι. Θα πω εγώ το μήνυμα. Εντάξει, μα θεραπευτικό ρε. Έχει άδεια. Εντάξει, ναι. Αν έχετε άδεια, φυτέψτε. Αν όχι. Αλλά όχι στην ταράτσα. Πάτε ένα χωραφάκι, ένα θερματάκι. Να είστε και εσείς σίγουροι, έχει τίποτα άλλο. Ναι. Μην τρέχετε μετά τελευταία στιγμή. Ούτε εντός σπιτιού. Εντός σπιτιού. Έξω στο μεγάλο σπίτι να. Εγώ όχι, δεν έχω. Δεν μπλέκουμε αυτά. Τέλος πάντων. Εντάξει, η επιχειρηματικότητα γενικά περνάει τα καλύτερά τη. Δηλαδή, σκέφτεται ο κόσμος που θα βγάλει λεφτά, δύσκολη εποχή. Αλήθεια είναι αυτό. Εσείς παρά λίγο να βγάλετε χθες με το διπλό της Βραζιλίας. Δεν ξέχασα να το παίξω, ρε. Κρίμα. Στο μεταξύ, στέλνω, έχω μάρτυρα Νίκο Μοσχοβίδη στο chat του SDNA. Ναι, ναι. Όταν είμαστε συν 8, λέω θα χάσουμε. Και δεν το παίζω το Zoom. Γιατί στο συν 8. Μπορεί να είναι και 20. Και 15. Καλά, και το πρώτο το λέγαμε πώς έδινε, 7 κάτι δεν έδινε. 7,25. 7,5 μετά πήγε 7. Στο συν 8 θα έδινε 15-16. Πέτρα ένα δεκάρικο. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, έγινε. Έκαναμε το λάθος. Η αγάπη απόλυτη, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι. Ο Γιάννης. Μια φου πίσω εδώ και πίσω η Ελλάδα. Ο Nick the Quick. Ο Nick the Quick. Πραγματικά εκεί λέω φάτε 20 στο κεφάλι. Στο Nick the Quick. Στην μεταξύ υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει αυτό το πράγμα. Ποιο? Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον. Μετάδοση αυτή. Ναι. Ποιο είναι αρή από εμάς. Αν υπάρχει κάποιος που του αρέσει. Ποιο είναι αρή από εμάς. Θεωρείτε ότι είναι σχολή αυτό. Να λες αυτά τα πράγματα. Ναι. Φαντάζεσαι αγάπη να κάνεις μετάδοση και να τα λες αυτά. Μόνο ξύλο. Να βρούμε και για δικά μας παιδιά. Για τον Μαργαρίτη, για τον Σχίζα, να βρούμε κάτι. Με τον Μαργαρίτη τι να πούμε. Δεν είναι το δικιά μου δουλειά, του Νίκου είναι. Βάγκ δε... The smooth. Με τι φέρετε στα ποδοσφαιρικά. Ας τον βγάλουμε, ξέρω εγώ, ο Terminator, να λέει ο Νίκος, μεταδόσεις. Ναι. Πάμε ποδοσφαιρικά, ρε, που έχουμε πολλά παρατσούλια τώρα. Πες Βαρέλα. Θα λες, ξέρω εγώ, The Beast. The Beast. Θα το λες έτσι. Πασχαλάκι. Θα ψάχνει άλλος ποιος είναι. Frozen. Πέλκας. Πέλκιο. Dimmy the Kid. Καλό. Καλό. Dimmy the Kid. Πού να το δουλέψει κιόλας. Ούρα, άστο φίλε. Να τα κάτσεις μια ώρα. Ακπομ. Τι έχω. Δεν σου βγαίνει κάτι στον Ακπομ. Δεν. Το παπαγιός μου βγαίνει στον Ακπομ. 100%. Βάλε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα. Καλό και αυτό. Ζαμπά. Δεν πείστε πάλι. Ρόκετ είναι ο Ζαμπά ρε. Ρόκετ. Ναι. Ρόκετ. Αφού ρόκετ είναι. Λόγω της ταχύτητας ή λόγω του εγκεφάλου. Ρόκετ. Αλλά μωρέ, ο ίδιος. Το hashtag είναι ρόκετ. Α, ρόκετ είναι. Ρόκετ, ρόκετ. Βάρντα. Βάρντα. Διπιντιπιντάει. Λάστιγερ. Τώρα δεν υπάρχει. Ποιον άλλο, Μάτος. Πώς τον έχει, Ελόκο τον έχουν. Ελόκο, Λόκο. Τι θα βάλεις, Λόκο. Ωραία. Λόκο, Λόκο, καλό. Γιαννούλης, τι να πω για τον Γιαννούλη, την Κατερίνη είναι. Δεν έχουν παρατσούκια κανείς εκεί. Κατερίνη, ό,τι μπακ. Μπακ έτσι. Όχι, πρέπει και με το πόδι το γλυκό, έτσι, το αριστερό. Θέλουμε ελληνικό ή αγγλικό. Μπλόκαρε. Αγγλικό, αγγλικό, αγγλικό. Λιμιός. Λιμιός κάνει Βραζιλία, βάλε, γιατί έχει και τη ρίζα... Riverboy. Riverboy. Ναι, οκ. Okay. Χρειάζεται δουλειά, παιδιά. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπίσεις βασιτά. Μπίσεις βα... Ευχούλης. Τι λέει, ψάξαμε σε όλους τους άλλους τα ψαγμένα και βάζουμε Ευχούλης. Ευχούλης. Γιατί Ευχούλης.
Δεν θυμάστε τα κουκλάκια τον Ευχούλη με το μαλλί που ήταν πάνω. Δεν τα προλαβαίνω. Ξέρω το μαλλί είναι. Τα ξέρω καταρχάς, αλλά είναι αφάνα. Τι σχέση έχει με τον Ευχούλη. Ο Ευχούλης είναι. Με τον Ευχούλη πιο πολύ μοιάζει ο Πέλκας. Θα το δουλέψει πρώτο ο Νίκος να δούμε αν έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Ναι, και το πάμε μετά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα τρώει πινελί και ο Νίκος. Δεν τα τρώει. Άρα έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Νομίζω ότι ο Νίκος είναι κόντρα σε αυτή τη σχολή. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα σχολιά του. Οπότε δεν θα του αρέσει αυτό. Αν μας ακούει ο Νίκος, ας προετοιμαστεί όταν θα βγει στον αέρα να μας πει 2-3. Για Μαργαρίτη θέλουμε. Εγκεκέζε σίγουρα. Εγκεκέζε που έρχεται και σήμερα, τον περιμένουμε. Ο Διαβήτης μου λέει. Ο Διαβήτης για τον Γιαννούλη. Ναι. Ναι, καλό. 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 Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. 3 River Boy για τον Λιμιό, λέει. Πώς? 3 River, δεν το πω όμως. Δεν μπορείς να το πεις, θα τα κολλάς προς τη μετάδοση. Αυτό άμα το πεις εσύ τέτοιο το 3 River με ταχύτητα. Δεν θα καταλάβει. Έχω πει Σταύρο. Ούτε το 3, ούτε το River. Ούτε... Έχω πει Σταύρο 1-1, σπιντέσκι και μετά 2-1. Έλα. Σόπα, ρε Σιάκα. Σόπα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πριν ξεκινήσουμε και πιάσουμε το θέμα του PAOK TV τώρα, γιατί για να παρουσιάσουμε κάποια πραγματικά δεδομένα. Στέργιο, μπορείς να βάλεις του Λούμπεν το βίντεο. Ποιο? Το αυτό, ή το. Το δεύτερο, ρε, όχι το πρώτο. Όλα μαζί. Το μασκετικό. Όλα μαζί. Όχι, και το άλλο είναι καλό. Και το άλλο είναι. Ο Μασούρας δίπλα του. Ο Γάλλος πάει για το. Παναγία μου, ένα. Και το άλλο. 79-78. Μία ακόμα Κώστα. Γι' αυτόν τον Έλληνα. Αυτή είναι η crunch time. Πού να τα πείτε αυτά, βρε. Βλαχάκια. Βλαχάκια. Κάνει και μεταδόσεις. Η crunch. Όπως έλεγε συνάδελφος, άμα τα έκανα εγώ αυτά. Τι τραβάμε. Μας ακούει στοίχημα πάντως. Από 22.30 εχθές το βράδυ που ήταν τη Νέα Ζηλανδία, το απόγευμα. 7.30 η Νέα Ζηλανδία. Είπαμε, δίνει αποδόσεις στοίχημα, αλλά κάπου και αυτή την ψηλιάστηκα. Κάτσε με το. Δεν θα κλείσει το μαγαζί εγώ. Με το Steam Bank στο μπάνκο τώρα. Θα κλείσει το μαγαζί μας. Θα ξυπνήσει ο Γιάννας, θα παίξει μια χαρά. Ο Γιάννας, έτσι όπως παίζουν τη Γιάννα. Δεν είμαστε, θα αποκλειστούμε. Θα το ξεπεράσουν. Όχι. Και εγώ θα ξεπεράσω. Κοιτάξτε, αφού τίνω να ξεπεράσω τη Σλόβαν, με την εθνική θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για μένα. Όχι. Δεν έχω ξεπεράσει ακόμα τη Σλόβαν, βέβαια. Έχω κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Όλοι μας. Ναι, είναι η αλήθεια. Βγάζω μία άρνηση. Το εκνευριστικό είναι αυτά τα ειρωνικά τα σχολιάκια που σου κάνουν μερικοί. Αφού είναι έδωσε δικαίωμα, φίλε. Έτσι είναι. Έδωσε δικαίωμα. Άντε, αγάπη, θα έχετε χαλαρή χρονιά με ένα παιχνίδι την εβδομάδα ή κάτι τέτοιο που μου λένε πολλοί φίλοι μου από την Αθήνα. Μεγάλες ομάδες θα λες ότι έχουν κάθε μέρα επικαιρότητα και πίεση. Η πίεση του αθλητισμού είναι μεγάλη, θα πεις. Γεγονός. Εντάξει. Θα πάμε στο PAOK TV. Πάμε στο PAOK TV, λοιπόν. Ανεπίσημα ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά λέει ότι υπάρχει οριστική απόφαση, συνειδητή. Όχι σαν λύση ανάγκης. Ο ΠΑΟΚ πάντα είχε την καβάτσα του Open που θα μπορούσε να δείξει τον ΠΑΟΚ σε ένα ελεύθερο κανάλι να στήσει το προϊόν όπως τον βολεύει και όπως πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικά επέλεξε να πάει. Δεν υπήρχε ποτέ κουβέντα με την ΕΡΤ. Ποτέ. Και μιλάμε τώρα για τα παραμονές έκθεσης που τα κλασικά θέματα. Τι ωραίο γήπεδο θα μας κάνει η κυβέρνηση, που το πληρώνουμε εμείς. Το εμείς. Μετρό. Ναι. Το και... μετρό, μετρό, για τον ΠΑΟΚ. Α, για τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Και τις συζητήσεις της ΕΡΤ με τον ΠΑΟΚ. Καμία ναι. συζήτηση. Δεν ακούστηκε κιχ. Ναι. Να καταλάβετε λίγο πώς σας παραμυθιάζουν. Δεν υπάρχει καμία επαφή της ΕΡΤ με τον ΠΑΟΚ και τα τηλεοπτικά. Ο ΠΑΟΚ περίμενε μήπως και κουνηθεί η ΕΡΤ, γιατί μόνο για την ΕΡΤ θα πήγαινε, θα άφηνε στην άκρη το project αυτό του ΠΑΟΚ TV. Ωστόσο δεν έγινε τίποτα. Είχε δώσει deadline μέχρι αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ανεπίσημα σε πρώτη φάση και επίσημα σε κάποια φάση μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει την δημιουργία του ΠΑΟΚ TV και τα πακέτα τα οποία θα υπάρχουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Με ερωτηματικό για το κύπελο το οποίο δεν έχουν πουληθεί τα δικαιώματα ακόμα. Δεν τα θέλει κάποιος. Νομίζω θα υπάρχει κίνηση από τους 16-8 και μετά. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση που μπαίνουν μεγάλοι, ναι. Ναι. Άρα είναι, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα νομικό να πει ότι παιδιά δεν μας ενδιαφέρει όπου και να πάει, θα τα βάλουμε στο πακέτο. Δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια με τον τελικό να μην ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί ο τελικός
θα είναι έστω. Θα είναι τέλος πάντων. Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ τα δικαιώματα του. 100%. Θα δούμε τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί νομικά ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελλο, αλλά ναι, επειδή όλα τα έχουμε δει, ναι. Όλα τα έχουμε δει σε αυτό το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Άρα δεν κάνει να παίρνουμε και θέση νωρίς. Πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ TV. Το ΠΑΟΚ TV δεν είναι κάτι εύκολο. Βλέπω κάτι νούμερα, 700.000 έβγαλε ο ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια. Δεν έβγαλε 700.000 ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια, παιδιά. Υπάρχει η παραγωγή, υπάρχει το ΦΠΑ, υπάρχουν χιλιάδιο. Τα νούμερα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Το πακέτο Σλόβαν Πανιόνιος ξεπέρασε τις 65.000. Ο ΠΑΟΚ απλά σταμάτησε να ανακοινώνει νούμερα, γιατί απλούστατα δεν θέλει να έχει κανέναν λογιστή πάνω από το κεφάλι του. Αυτός είναι ο λόγος. Όταν λοιπόν στον ΠΑΟΚ μέτρησαν τα νούμερα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αξίζει ο κόπος να προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα. Γιατί μπορείς να κλείσεις αυτό το site που έχεις μπροστά μου, να μην το βλέπω τα συχάματα αυτά. Ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια επένδυση η οποία για να γίνει κερδοφόρα σε σχέση με τα λεφτά που θα πρέπει να πάω από την ελεύθερη αγορά μπορεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί φέτος να μην είναι. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά για τον ΠΑΟΚ, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο είναι η χρήση της εικόνας από τρίτους. Την εικόνα του ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τη δώσει σε οργανισμούς που δεν εμπιστεύεται. Στην προκειμένη περίπτωση στην ΟΒΑ υπάρχει πλέον κάκιση στη σχέση. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίως με τον Πάνο Παπαδόπουλο, τον CEO. Υπάρχει ξεκάθαρη πληροφόρηση ότι έχει κατατεθεί πρόταση από την πλευρά του Ευάγγελου Μαρινάκη ή κάποιας εταιρείας του τέλος πάντων να εμπλακεί στην ΟΒΑ. Με επαφές να γίνονται με τράπεζες που έχουν δανειοδοτήσει τον οργανισμό, τον Όμιλο Φόρτιν. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να έχει ως επιλογή, όσα λεφτά και να δίνει, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Δεν μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ την εικόνα του σε ένα μαγαζί που δεν εμπιστεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Είναι η εικόνα μου. Την εικόνα μου πρέπει να τη διαχειρίζομαι εγώ όταν δεν έχω κάποιον συνεργάτη που εμπιστεύομαι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ξεκινάει αυτό το εγχείρημα. Το ξεκινά σε ένα timing πιεστικό. Δηλαδή το σωστό θα ήταν να ξεκινήσει πριν 6 μήνες η δημιουργία του καναλιού και να είναι έτοιμο έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια ή να μπει σε αυτό και ναι, να μπουν σε αυτό και τα επίσημα παιχνίδια ή όχι ανάλογα με τις συμφωνίες που υπήρχαν. Έστω και έτσι τέλος πάντων θεωρώ εγώ και μην το πάρει κανείς ότι θεωρώ εγώ επειδή είμαι κομμάτι του project. Ωραία. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε μιλήσει για χρήματα και αν δεν μου μιλήσουν για χρήματα ποτέ δεν θα δείξω θέμα ποτέ. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αυτό. Είναι εγωιστικό. Είναι οπαδικό. Θες το έτσι. Πάω πράττει το σωστό γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν και για τίποτα. Εδώ υπάρχει η εταιρεία παραγωγής που δεν έστειλε την εικόνα του πέναντι στον Παράλες την πρώτη αγωνιστική. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι τι παιχνίδια μπορούν να παίζονται με την εικόνα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έψαχνα ένα γκολ του ΠΑΟΚ με την Τρίπολη που άλλαξε 35 πάσεις. Δεν παίχτηκε ποτέ έτσι. Λεπτομέρεια. Ναι. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, όταν μου δείχνει τις 8 τελευταίες και όχι τις 35 που μπορώ εγώ επικοινωνιακά να στηρίξω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια εκπληκτική ομάδα, έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πράττει σοφά. Αλλά το παίρνω μια απόφαση σοφή από το ότι την υποστηρίζω σοφά και την αναπτύσσω σωστά έχει μια απόσταση. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη διάρκεια. Κακά τα ψέματα, για να μην λέμε και βλακίες, ο ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι δείχνει να είναι ένας σοκαρισμένος οργανισμός. Ναι. Έρχεται η μία κεφαλιά πίσω από την άλλη. Κάτι το οποίο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι πήρε τον double πέρσι και μάλιστα ήττο στο πρωτάθλημα και αυτό η ελληνική αγορά, η αθηνοκεντρική, δεν το ανέχεται. Εγώ θεωρώ ανοιχτά, όσο γραφικό και να ακούγεται, ότι και στην UEFA τον έστησαν τον ΠΑΟΚ.
τουλάχιστον 3 εχθρικές διαιτησίες στα 4 πρώτα παιχνίδια. Ναι, γεγονότα είναι. Εντάξει, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Προφανώς και δεν είναι. Αρχίζω και πιστεύω ότι δεν είναι ούτε κλήρωση με τον Άγιαξ τυχαία, αλλά τέλος πάντων εκεί το γραφικό μέτρο το σπάμε λίγο. Ας το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο. Αλλά όταν συμβαίνουν όλα αυτά, όταν συνδυάσουμε τα γεγονότα, τα αυτογκόλ του ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με τη φυγή του Τσέσκου, ξέχωρα του πού θα καταλήξει ο Φερέιρα, τι θα καταφέρει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Εμείς λέμε για το τώρα. Εμείς λέμε για το ότι όταν μια ομάδα δεν χάνει 2 χρόνια, δεν φεύγει ο προπονητής. Εντάξει. Ένα σοκ αυτό. Ένα σοκ το τηλεοπτικό. Ένα σοκ του UEFA. Ένα σοκ το πώς ξεκινάει το πρωτάθλημα με το VAR να δίνει 6 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Αν και μου είπαν ότι στη Λάρισα, δηλαδή μίλησα με διαιτητές, μου λένε είναι βρακία του αμυντικού της Λάρισας, είναι πέναλτι. Εντάξει. Αλλά άλλη κουβέντα θα είχαμε τώρα αν ο Ολυμπιακός είχε χάσει 2 βαθμούς από την Τρίπολη στο Καραϊσκάκη πρεμιέρα, και άλλη κουβέντα γίνεται τώρα. Η χρονιά θα είναι μεγάλη. Το πρωτάθλημα παίζεται στα play-off. Στο τέλος της σεζόν υπάρχουν εκλογές στην ΕΠΟ. Πάρα πολύ σημαντική παράμετρος και αυτή. Και το αφήγημα του Ολυμπιακού κυρίως, γιατί αυτός είναι απέναντι, είναι να δημιουργήσει όσο περισσότερη τοξικότητα μπορεί γύρω από το πρωτάθλημα. Στο τέλος να μας κουράσει όλους και να πούμε πάρτε το και σκάστε. Γιατί αυτή είναι η πρακτική τους. Mm. Κουράζουν τους πάντες. Δηλαδή πάει ένας διαιτητής να σφυρίξει τον Ολυμπιακό και έχει 73 σκέψεις στο μυαλό του. Παρακαλάει στο βάρο να δει ένα πλάνο που δικαιώνει τον Ολυμπιακό. Παρακαλάει. Στείλε μου ένα πλάνο, στείλε μου ένα πλάνο τώρα να τελειώσω. Να δω αυτό να πω ότι. Ακόμα και το VAR λοιπόν το έχουμε απαξιώσει, κάτι το οποίο ήταν στόχος του Ολυμπιακού εξ αρχής, αφού δεν θέλει το VAR. Για λόγους παραδοσιακούς, ξέρουμε 30 χρόνια τι συμβαίνει στον Νίκο Ποδοσφαίρου και τίποτα παράπάνω. Άρα λοιπόν για να επιστρέψω στο PAOK TV, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, είναι ένα πολύ θετικό βήμα, το οποίο θα παραμείνει θετικό αν ο PAOK σοβαρευτεί. Σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία εικόνα αποσύνθεσης. Αποσύνθεσης εννοώ ότι σαν να μην λειτουργούμε. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Υπάρχει ξεκάθαρη αδυναμία του Financial Fair Play που δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πολλά πράγματα. Αλλά είσαι αναγκασμένος να πάρεις ποδοσφαιρικές αποφάσεις σωστές. Και να υποστηρίξεις το έργο του προπονητή. Και να τον κατευθύνεις και τον προπονητή σε κάποια πράγματα τα οποία λόγω απειρίας μπορεί να μην τα ξέρει. Εντάξει. Ή να εμπλουτίσεις το team του. Και αυτό μπορεί. Τι χρειάζεται, αδερφέ, τι σου λείπει, ένα, δύο, τρία, πάρτα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι όλες οι άμυνες που μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά, είναι ποδοσφαιρικές. Ό,τι και να κάνεις, παρασκηνιακά, δεν μπορείς να φτάσεις στους άλλους. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Ναι. Και είναι κάτι που το κάνουν χρόνια πολλά. Το κάνουν χρόνια πολλά και με τις αβάντες κυβερνητικές, παρασκηνιακές, τις μηντιακές. Σκέψου τώρα τι τόρος έγινε όταν ο Σαββίδης αποφάσισε να κλείσει το έθνος, το καθημερινό. Ναι. Πληρώνοντας αποζημιώσεις, συν ταμείο ανεργίας, συν ότι, δηλαδή όποιος έφυγε είχε κανένα δεκάρικο στην τσέπη. Δεν έχει ακουστεί λέξη για το Sport FM. Λέξη. Ναι, πολλοί δεν το ξέρουν. Έφυγε Σπυρόπουλος, Σαμπράκος, Τσόχος, ο ένας, ο άλλος, έφυγαν 6-7 άτομα. Ναι. Δεν έχει ακουστεί λέξη. Γιατί ακούστηκε για το Μέγκα, εσύ Σταύρο. Το Μέγκα πώς φαλήριζε. Τι το κλείσανε το Μέγκα. Καλά, εντάξει. Η κατά καιρούς ανακοινώσεις τεχνικών και υπολειπτών λοιπόν, σε μέσα του Μαρινάκη που λένε ότι είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, βλέπεις να κυκλοφορούν πολύ. Όχι. Κυκλοφορούν από το 10% του συνόλου του τύπου για μία ώρα και μετά γεια σας. Δεν υπάρχει. Εδώ ζούμε μια κατάσταση λοιπόν που πρέπει να έχουμε το νου μας. Ναι, φίλε, εσύ που με ακούς πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που διαβάζεις είναι μέσω του Μαρινάκη, π.χ. Ναι, ότι αυτό δεν γράφεται τυχαία. Εδώ οι άνθρωποι δεν βάζουν το πρόγραμμα του Open. Ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει όριο. Δεν αφήνουν κάτι στην τύχη, ρε φίλε.
Όχι, δεν έφυγα στην τύχη, ρε φίλε, αυτό τώρα είναι καφρίλα. Σε κοροϊδεύει με τα μούτρα σου αυτό, ρε. Σε κοροϊδεύει. Το μέσο είναι του Μαρινάκη, δεν θα έχει το κανάλι του Σαββίδη. Εγώ στο έχω ξαναπεί, Σταύρο, από το άκρο του έναν του Ολυμπιακού στο άλλο άκρο του ΠΑΟΚ, ότι είμαστε ανώτεροι και δεν πολύ μπαίνουμε σε μικρότητες, εγώ προτιμάω του Ολυμπιακού. Δεν πάω να το κάνεις του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Δεν το έχεις αυτό το πράγμα, νομίζω. Και δεν το έχεις, ας πούμε, και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι κάνει, η ιδιωτησία θα κάνει ό,τι κάνει, κόστος δεν θα έχει, τα δικαστήρια μάτς μους φιλιά. Ωραία αστυνομία, η μισή είναι απόστατη. Καλά, κάμερες γελάμε. Οι κάμερες έχουν θολούρα, έχουν πιει τον κόλο τους. Δηλαδή, τον κόλο τι να κάτσει να ασχοληθεί. Εδώ σκέψω λίγο ότι εσύ έχεις γίνει αντιπαθή σε κόσμο που δεν έχει κανένα θέμα μαζί σου, γιατί δεν έχεις κάνει και τίποτα ουσιαστικά. Αλλά έχεις γίνει αντιπαθή σαν σύλλογο, σαν οργανισμός γενικότερα. Αν είσαι και μόνο του. Δεν με πειραστεί αγάπη, λέω πάρα πολύ. Έχει γίνει ο Πάκο αντιπαθή από το πουθενά, χωρίς να έχει κάνει και κάτι τα τελευταία χρόνια. Και πώς να πας να κάνεις αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός? Όχι απλά θα βγεις στη σέντρα. Θα εκτεθείς μόνος σου. Το νέο αφήγημα λοιπόν, επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ TV, είναι ότι πώς θα πάρει το βάρη εικόνα από το ΠΑΟΚ TV. Αλλίως πρωταθλήματος. Λένε από σήμερα τα μέσα του Ολυμπιακού. Ναι. Υπάρχει και άρθρο. Βάρ και με ΠΑΟΚ TV, πάτε καλά. Δύο εβδομάδες μετά τα όργια στο Καραϊσκάκι. Με το Φούσεκ να διάζει την Νόβα, εντάξει. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Βγαίνει ο Δάρας και βγάζει ανακοίνωση για τον ΠΑΟΚ. Ενώ έχουν γίνει σε διαγωνιστικές τέρατα στον Ολυμπιακό. Και ενώ δεν υπήρχε θέμα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο καθένας κάνει την πολιτική του. Προφανώς. Τέλος πάντων, όντως το ΠΑΟΚ TV είναι ένα τεράστιο project που δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα πώς θα φτάσει στις οθόνες όλων των συνδρομητών. Πρέπει να θωρακιστείς και για την πειρατεία. Γενικότερα είναι ένα πολυεπίπεδο project που μόνο εύκολο δεν είναι. Χρειάζεται και τεχνογνωσία παραπάνω και άτομα. Είναι τεράστιο το... Το άτομα δεν νομίζω. Τεχνικά συνεργασίες χρειάζεται. Άτομα το βολεύουμε. Άτομα, ναι, ρε φίλε. Την ώρα του αγώνα να έχεις και 20 άτομα να ελέγχουν όλο το διαδίκτυο, ποιος δίδει παράνομα εικόνα. Κάνεις μια συνεργασία με ένα call center και... Εντάξει. Γενικότερα δεν είναι... Δεν είναι θέμα αυτό. Τέλος πάντων, άσε τα εταιρικά, γιατί είσαι και λίγο τσομπάνης αυτά. Δεν νομίζω, είσαι. Δεν νομίζω. Άσε τα εταιρικά σου, λέω. Εγώ το έχω το project στο μυαλό μου, αλλά... Αυτό σου λέω, άστα. Όταν θα με ακούσει πάει ΠΑΟΚ, τότε θα λύσει το πρόβλημά της. Για να μην το κλείσουμε το project νωρίς. Ωραία, άσε τα εταιρικά. Το project Σταύρο είναι το ιδανικό, να σου πω εγώ. Πολύ καλό το ΠΑΟΚ TV. Εντάξει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί σε ένα ή δύο χρόνια να κάνει δορυφορικό κανάλι. Δηλαδή, τι παίρνει τον μπάσκετ από την ΕΡΤ, Νόβα που είμαστε. Ο στόχος αυτός είναι να πούμε όλα τα τμήματα. 200.000 ευρώ. Όλα τα τμήματα. Σίγουρα. Γεια σας, δεν χρειάζεται. Άρα, αν παίρνει το μπάσκετ 200, το βόλιο τι μπορεί να παίρνει, 50, 70. Ούτε. Γεια σας. Οπότε αυτός είναι ο στόχος, λέγαμε. Γιατί, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Να μπουν όλα τα τμήματα κάτω από την εγκαιρία του ΠΑΟΚ TV. Θα ξυπνάει ο άλλος Σάββατο πρωί, χωρίς να έχει κωδικούς και αυτά κτλ. Θα μπαίνει, θα βλέπει την ΚΑΠΑ 17 το πρωί, τη 19, θα βλέπει το μεσημέρι το Πόλο, τις γυναίκες το απόγευμα. Την φυλακή μας έβαλε. Ναι. Αλλά πάμε παρακάτω. Καθημερινές θα έχει ωραίες συνεντεύξεις, παλιούς αγώνες, αφιερώματα. Όσους έχουμε δικαιώματα, ναι. Θα έχει λοιπόν 24 ώρες πρόγραμμα. Δεν θα έχει 24 ώρες, φυλακή θα πάμε, σου λέω. 18 ώρες είμαστε και να λουπάρει. Όχι, ολόκληρο θα κάνεις. Στεργιό, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εγώ έχω δει Σταύρο στο RT Sports 8 φορές, έχω δει το Ajax PAOK. Θα βάλεις και εσύ 18 φορές το PAOK Πανετολικός. Πολύ, πολύ, και θα ξαναβάλεις και το ΠΑΟΚ Λαύριο στο μπάσκετ και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Και το ΚΑΠΑ 19 θα το βάζεις 10 φορές. Τέλος πάντων, επειδή θα μας στείλεις φυλακή, πάμε στους χορηγούς και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Έχει μια είδηση τελευταία στιγμή ευχάριστη για 6 παιδιά των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκεια 3 ετών το καθένα. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Παναγιώτου, κεντρικός χαφ, Κωνσταντίνος Κουλιαράκης και αυτός μέσος, ο Γιώργος Κούτσιας, επιθετικός, ένας Κούτσιας που φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες του Δικεφάλου, ο Λάμπρος Μυρλής, επιθετικός και αυτός, ο Ζήσης Τσίκος, αμυντικός χαφ, και ο Νίκος Μπότης, τερματοφύλακας.
Καλή επιτυχία στα παιδιά και στα επόμενα που θα απογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι σίγουρα μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά είναι μόνο η αρχή μιας πάρα πολύ ανηφορικής πορείας για να μπορέσουν, όχι όλα τα παιδιά, ένα στα δέκα από αυτά να είναι στελέχη της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ και άλλα δύο να είναι στο ρόστερ. Αυτή είναι η αναλογία. Δεν μπορούν να παίξουν 7-8 παιδιά της Ακαδημίας. Το καταλαβαίνετε όλοι, μιλάω για τη βασική ενδεκάδα. Μακάρι ένα 2-3 χρόνια να βγαίνει ένα μεγάλο ταλέντο ή δύο. Υπάρχουν πολλοί παίκτες με ποιότητα, αλλά σίγουρα όταν είσαι 16, 17, 18 χρονών δεν έχεις πετύχει και πολλά πράγματα. Παρότι ακούς το αντίθετο από γονείς, από μάνατζερ, από φίλους κτλ. Από 1.002 πλευρές, Τεργιο. Ναι. Κανονικότατα. Η ομάδα είχε μία προπόνηση το πρωί στις 10 παρατέταρτο πάλι στην Μεσήμβρια. Ωραία. Συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις και δουλεύεται πιο πολύ το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Λογικό. Τακτική από την επόμενη εβδομάδα. Τετάρτη, Πέμπτη που θα γυρίσουν σιγά σιγά και οι διεθνείς και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Βαρέλα ξεκίνησε από χθες θεραπείες, θα κάνει και σήμερα κανονικά και νομίζω για τις επόμενες 2-3 μέρες και σιγά σιγά θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό κομμάτι της προπόνησης. Έχει και μήνυμα του Βαρέλα χθες. Ένα μήνυμα ωραίο, Όχι το κλασικό ότι θα επιστρέψω, ναι, αυτό κτλ. Εννοείται πως είναι μέσα και αυτό, αλλά κάνει την αυτοκριτική ο Βαρέλα, γράφοντας ότι για τους ποδοσφαιριστές αυτή είναι η χειρότερη στιγμή, εννοείται το τραυματισμό, αλλά έρχεται σε μια καλή στιγμή όπου δεν έχω παιχνίδια και έχω το χρόνο να αποθεραπευτώ σωστά, αλλά και να σκεφτώ την απόδοσή μου και να επιστρέψω καλύτερος όπως την προηγούμενη σεζόν, γιατί ξέρω πως η απόδοσή μου δεν είναι η καλύτερη μέχρι στιγμής. Ναι. Σημαντικό να κάνεις την αυτοκριτική σου. Δεν την κάνουν όλοι. Δεν που πρέπει, ναι, ρε, δεν είναι αυτονόητο. Αυτό... Εντάξει, και ο Βαρέλα δεν ξεκίνησε καλά, αλλά δεν την κάνουν άλλοι που πρέπει να την κάνουν εδώ και πολύ καιρό. Βλέπεις όμως τον Βαρέλα δημόσια, ένας έμπειρος παίκτης, με πολλές παραστάσεις, αλλά δεν διστάζει να την κάνει την αυτοκριτική του δημόσια. Ας την κάνουν κι άλλοι. Μάλλον να την κάνουν όλοι. Ναι, αρχικά βασικά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τον Βαρέλα. Έστω και για τον εαυτό του, ρε παιδί μου, να δούμε μια αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Δεν χρειάζεται να το κάνεις δημόσια. Έστω μόνο σου. Ναι. Να καταλάβεις πέντε πράγματα. Με την εθνική θα ασχοληθούμε αύριο. Αύριο δεν παίζει. Στη Φιλανδία σήμερα είναι. Αύριο 10 παρατέταρτο. Στο Τάμπερε, Στέργιο. Στο Τάμπερε. Γρηγόρης Ατρίδης είναι εκεί. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει μετάδοση φυσικά από το Open TV, Στέργιο. Ναι. Η προσπάθεια της εθνικής να κάνει τι, δεν ξέρω. Τι να κάνει. Κάτσε λίγο. Φιλανδία, πού και. Φιλανδία, πού και. Καλά, δύσκολα είμαστε. Θα παίξουμε κανένα ψηλή, λες. Τι. Δύο κολπούκι. Α, νόμιζα Ελλάδα και λέω τι. 2-2 τα βάζει στην Πρέμερο, πού και. Και δεν βάλει δύο και στην Ελλάδα. Δύο, Ναι, γιατί όχι, και σε καλή κατάσταση είναι. Θα το δούμε. Η εθνική δεν νομίζω να έχει σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό πια και αν ο Fantasy είναι κάποιο μάγο. Ναι, δεν ξέρω και δούμε μια ομάδα που μας βγάλει τα μάτια για τι ομάδα είναι αυτή. Καλό αυτό το πουκι, ναι. Με έχει ξεκινήσει και πολύ καλά. Πιστεύω κάτι θα βγάλουμε, Στέργιο. Σε έπεισα σε πρώτη φάση, για να το δούμε. Ναι. Εντάξει, ρε. Ο άλλος έχει ξεκινήσει καλύτερα, δεν θα μπορούσε. Τι άλλο να κάνει. Βάζει συνέχεια. Πάμε στα Βριανά. Εδώ. Παίκτες. Και... 11 απόδοση. 11. Να σκοράρει ο Πούκι 2 συν γκολ. Μεγάλη στοίχημα. Μπράβο. Απλά να σκοράρει 2,65. Όχι, όχι. Χατρίκ, χατρίκ είναι τραβηγμένο. 56. Αλλά 2 γκολ. Χατρίκ, Στέργιο, αύριο το βράδυ. Το 11 είναι καλό. Το 11 είναι καλό. Τα 2 γκολ. Εντάξει, δεν το θες τόσο δύσκολο. Να σκοράρει ο Ευθύμης Κουλούρης 3,60. Καλό και αυτό. Ναι. Γιατί ποιος θα ξεκινήσει, Κουλούρης θα ξεκινήσει. Νομίζω Κουλούρης θα ξεκινήσει, ναι. Κάτσε να πω να δω, Στέργιο, τα πλάνα του προπονητή. Περίμενε. Περίμενε και θα σου πω. Τα πλάνα του προπονητή. Οι δοκιμές του Φαντσίμπ, λοιπόν, εν ώψη Φινλανδίας. Ναι. Να μας βοηθήσει λίγο το ίντερνετ, Στέργιο. Έλα. Λοιπόν... Α, καλά, ανακάτεψε την τράπουλα. Την ενδεκάδα της πρώτης ήταν, ναι, Πασχαλάκης. Κοίταξε, αυτή μπορεί να είναι και η ενδεκάδα. Βασικά και τέτοιο που τη βλέπω πιο πιθανή είναι, γιατί στην άλλη τώρα έχει μέσα παίκτες Μπρουσάη, Παυλίδη, Κουρμπέλη. Πασχαλάκης στην εστία, Μανολάς, Χιώβας, Μπακάκης, Σταφυλίδης, Ζέκα, Μπουχαλάκης, η αμυντική χαφ, Μασούρας, Κολοβός, Πέλκας μπροστά τους και στην κορυφή Κουλούρης. Ωραία, βάζεις ένα
αν θέλεις κάποιο εύκολο, βάζεις anytime κουλούρι, που και αυτός έχει ξεκινήσει πολύ καλά, 2 γκολ στη Γαλλία. Mm-hmm. Αν θέλεις λίγο κάτι διαφορετικό, βάλεις 2 γκολ πουκι, 11 απόδοση, από στοίχημα. Θα τα δούμε και αύριο. Πολύ καλά τα βλέπω. Σήμερα το βράδυ είναι η συντάξη τύπου λογικά στα αρχεία. Θα δούμε γιατί θα πει ο νέος προπονητής. Θα τη ζήσει αγάπη. Εγώ δεν... Θα μας μεταφέρει δεν θα το τρίτη από το Τάμπερε. Τι θα πει ο νέος προπονητής, συγγνώμη. Της Φιλανδίας. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ, ο Καντουρί και ο Αουγκούστο συνεχίζουν και αυτές τις θεραπείες τους για να είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή κανονικά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει για τη σημερινή προπόνηση. Του Βαρέλα η περίπτωση ουσιαστικά μέρα με τη μέρα κρίνεται το αν έχει πρόοδο στη... με τη μέση του, αν είναι καλά. Έχουν ξεκινήσει οι εγχύσεις, Στέργιο, στο σημείο, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Η ένεση είναι. Ωραία, ναι. Του κάνουν, παιδί μου, ένεση για να βοηθήσει και βλέπουμε. Ναι, να δούμε 2 μέρες πώς θα πάει. Αν θα υποχωρήσει ο πόνος είναι το θέμα. Αυτό είναι. Επειδή είπαμε ότι είναι καθαρά θέμα πόνου, τοπικός πόνος. Να διαβάσεις αγάπη να ενημερώνει τον κόσμο. Άσε με ρωτήσετε τον δισκοπάθεια, ο δίσκος, ο δίσκος αυτό και ξέρω εγώ και όμικρον α τι έλεγε χθες. Στην επίσημη ενημέρωση δεν καταλάβαμε τίποτα κανένας. Στο μεταξύ ο κόσμος συνεχίζει και ψηφίζει Γιαννούλη. Έχει πάρει 2 βραβεία. Έχει ανοίξει MVP. Πάρα πολύ διαφορά. Θα πάρει και το βραβείο του MVP Αυγούστου. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, πολύ δύσκολο. Το πρωί που το κοιτούσα είχε 71,84. Έχει αντιπάλους τον Βιντέρσκι και τον Μπίσεσβαρ. Το και οι δύο είναι κοντά στο 14%. 14,39, Μπίσεσβαρ 13,78. Πολύ πίσω. Μεταξύ των τριών και εγώ Γιαννούλη θα ψήφιζα. Και εγώ. Με κλειστά μάτια. Και εγώ. Και σταθερό και ουσιαστικό. Και μετά όντω Σβιντέρση και μετά Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ το έχουμε δει. Στα 2 μάτια με τον Άγιαξ. Μετά δεν. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Φυσικά όχι που δεν θα τον είχαμε αφού είναι επαγγελματία Αριστέργιο. Νίκο, τι γίνεται. Χαίρετε, παιδιά. Νίκο, όλα καλά. Τι γίνεται. Όλα καλά. Λέγαμε στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν μας άκουγες, ότι πρέπει και εσύ να εμπλουτίσεις τις περιγραφές σου όταν ξεκινήσουμε το καλό τα μάτς. Πώς λέμε, Nick the Quick, να βρεις για τον Μαργαρίτη, να βρεις για όλα τα παιδιά μας. Ο λοιπόν, τιμωρός, Nick the Quick. Α, νόμιζα θα έλεγες ο τιμωρός για τον Μαργαρίτη. Όχι, όχι. Ο τιμωρός Nick the Quick υπόθηκε χθες, μεταξύ άλλων. Ωραία. Δυνατόν. Έχεις κάποιο χρόνο ακόμα μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα μάτς. Εντάξει, τώρα στα φιλικά μην το ξεκινήσουμε και το πραξηλώσουμε. Από τα φιλικά δεν χρειάζεται. Αλλά στα επίσημα. Πρέπει σιγά σιγά λίγο να αλλάξουμε κι εμείς το... Νομίζω το έχεις. Το να βρεις. Το να βρεις για τον Μαργαρίτη, Εγκεκέζε, μπορείς να βρεις πολλά. Για τα παιδιά μας τα υπόλοιπα, για Σχίζα, για Τσόκλα, θα βρεις. Εντάξει. Και θα τα περνάς, η συμβουλή μου είναι να τα περνάς σιγά σιγά. Δηλαδή μην τα πεις και τα 10 με τη μία. Ξεκίνα με τον αρχικό, ας πούμε. 1, 2, 5, 10 θα μείνει. Πάμε στους άλλους, καταλαβες. Λίγο να εμπλουτιστεί η μετάδοση. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι δίνουν έναν άλλο τόνο. Έτσι. Ειδικά ο ένας δίνει έναν άλλο τόνο στις μεταδόσεις. Ναι. Ξέρω. Τι λέτε εσείς, εμένα μου αρέσει. Α, σου αρέσει εσένα. Ναι. Α, εντάξει, εντάξει, οκ. Μου αρέσει και το περιμένω, αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Ναι, περιμένω δηλαδή κάθε φορά το καινούριο. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, αν εσύ τα παίρνετε όλα σοβαρά, παιδιά, οκ. Εντάξει, εγώ το παίρνω λίγο πιο πολύ στο ωραία. Ωραία. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για την εθνική. Έχουμε. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Εντάξει. 2 μέρες μετά από την πρώτη νίκη είναι όλοι άχρηστοι. Ο προπονητής πρέπει να φύγει. Νίκο. Οι παίχτες δεν μπορούν. Ο Γιάννης δεν κάνει. Κινδυνεύει εθνική με αποκλεισμό τώρα. Κινδυνεύει. Δεν κερδίσει την Ισλανδία που αποκλείστηκε. Η λογική λέει αγχώνεται θα την αγάπη. Αγχώνεται η αγάπη. Η λογική λέει θα την κερδίσει. Αλλά η λογική λέει και χθες ότι η Βραζιλία εύκολα δύσκολα δεν κερδίζει. Αλλά δεν κέρδισε. Πες τα, γιατί αυτοί εδώ έλεγαν Βραζιλία και τώρα δικαιώθηκαν. Πριν μερικά χρόνια, Νίκο, ποιο ήταν. Όχι, δικαιώθηκαν. Δικαιώθηκαν και χθες με βάση ρησή απόδοση το είδαμε. Όχι ότι. Ναι. Σαφώς και ήταν Ελλάδα το φαβορί, αλλά το 1-11 και το 7,5 είχε μεγάλη διαφορά. Και μιλώντας χθες για αυτό το παιχνίδι με τον. Με τον Σέργιο, λέγαμε ότι. Αν ένα παιχνίδι δεν είναι όπως ακόμα Βρούνιο. Εγώ έλεγα ότι εύκολα ή δύσκολα θα το παίρναμε. Αλλά. Βρε, και εγώ αυτό πίστευα. Απλώς μόνο και μόνο και για το ποσοστό. Τίποτα άλλο. Ναι. Για το 7,5. Ναι. Ας κερδίσουμε Νέα Ζηλανδία και μετά πρέπει να κάνουμε λίγο. Δεν θα είναι εύκολο και αυτοί εντάξει. Και δίνουν ξύλο και θα έχουν και ένα κίνητρο να κερδίσουν την Ελλάδα. Αυτοί έχουν και κίνητρο για πρόκριση, δεν νομίζω. Πώς δεν έχουν, αφού κερδίσανε. Α, έχουν και αυτοί, ναι, έχουν και αυτοί. Άρα. Κερδίσανε το Μαυροβούνιο, οπότε και αυτοί παίζουν για την πρόκριση. Ναι. Μάλιστα. Θεωρητικά έχουμε ποιοτική διαφορά. Αλλά... Δεν το συζητάμε. Εντάξει, τώρα η μέρα με τη νύχτα είναι.
Εντάξει, το δούμε μέσα στο γήπεδο. Πριν πάμε στα δικά μας, ποιο ήταν εκείνο το κάζο που είχε πάθει με την Ιγυρία? Είχε πάθει ένα κάζο. Σε αυτά θυμάμαι παιχνίδι με την Ιγυρία, νομίζω ήταν σε προολυμπιακό. Ναι, και αποκλειστήκαμε, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Απλά δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν, γιατί γενικότερα με προηγούμενα χρόνια, σεζόν και τέτοια δεν τα πάω καθόλου καλά. Ναι. Δεν τα πάω καθόλου καλά. Εντάξει. Δηλαδή, ο συνάδελφος, ας πούμε, για τον οποίο λέγατε πριν για τη μετάδοση, ωραία, έχει ένα tweet, το διαβάζω πριν 10 λεπτά. Το μπάσκετ είναι σαν την εκκλησία. Πολλοί πάνε, λίγοι καταλαβαίνουν. Έχει γράψει. Ναι. Και το λέει με αφορμή τα όσα γράφτηκαν για παράβαση, ας πούμε, στη βολή του Σλούκα στο τέλος. Που δεν υπήρχε παράβαση. Δεν υπήρχε παράβαση, όχι. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν καθαρό. Ούτε δεν είναι καθαρό. Προκλητική για να το κλείσουμε να γράφουν οι Βραζιλιάνοι αντε το ποιο. Να ξέρω, και εμείς θα τα κάνουμε. Δεν τον έβρισαν. Είναι μέσα στο παιχνίδι, εντάξει. Γιατί τον περιορίσανε και γιατί ουσιαστικά δεν πήρε η Ελλάδα βοήθεια. Ποια, οι Βραζιλιάνοι χθες μας κερδίσαν και μας δίνανε. Για να μην πω κάτι που το λέγεται στον αέρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξύλο μας ρίξανε, έτσι. Καλό, μπασκετικό, έτσι, όχι αντιαθλητικό. Mm-hmm. Και μας κερδίσανε, δηλαδή, okay. Έτσι, μπράβο τους. Μπράβο τους. Το παιχνίδι με την Ιγυρία ήταν το 2012 στη Βενεζουέλα. Τόσο πίσω ήτανε. Ναι, έχασε η Ελλάδα 80-79. Ναι, ναι. Με κορυφαίο την Ιγυρία στον Νταγκουντούρο. Βέβαια. Γνωστός. Είχε τον Ουγκαμπόγια, γενικότερα ναι, τον Ογκούτσι, τον Ιμπέγκουε και η ομάδα της Ιγυρίας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Και άλλη άφηξη, περιμένουμε και άλλες. Έχει κάθε μέρα. Σήμερα του Εγκεκέζε, αν θυμάμαι καλά, αύριο του Wiggins και κλείνει την Παρασκευή με τον Best η διαδικασία των αφήξεων και ουσιαστικά από το Σάββατο και μετά ο Φλεβαράκης θα έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για την προετοιμασία και σιγά σιγά να αρχίσει να μοντάρει λίγο την ομάδα. Πάντως, βλέποντας λίγο τον Όλους εχθές και το λογαριασμό του στο Instagram, θυμήθηκα αυτό που έλεγες χθες, Νίκο, ή προχθές, δεν θυμάμαι, ότι έχει μία μούρλα με την αρχαία Ελλάδα και τους Σπαρτιάτες και τους 300 και τα λοιπά. Το όνομά του στο Instagram το έχει ταιριάξει με το Λεωνίδας. Ναι, κάπου έχει και το 300 μέσα. Έχει κάνει Ζεϊνονάιδας. Ναι, και έχει και τατού τον Λεωνίδα στο μπράτσο του, μεγάλο κιόλας. Ναι. Όχι τον original, τον ηθοποιό, τον Butler. Ναι, και έχει και μια λόξα με τη γυμναστική, την outdoor και δεν το έχω ψάξει ακόμα ακριβώς, θα το ψάξω όμως και θα το βρούμε, δηλαδή έχει μια τέτοια λόψα. Ναι. Δηλαδή έχει ανεβάσει διάφορα βίντεο με δουλειά στην παραλία, στην άμμο και τέτοια. Φαντάζομαι κάποια στιγμή σε κάποιο ρεπό, σε κάποια άδεια θα πάει μια βόλτα τη Σπάρτη, θα ρωτήσει εκεί που είναι η αρχαία Σπάρτη, θα πάει μια βόλτα. Μπορεί, ξέρω εγώ τι να σου πω. Όταν έχεις τέτοια μούρλα, κάνεις και τατουάζες και τα λοιπά και τα λοιπά, μπράβο στο παιδί μας, γερό να είναι. Γεροδεμένο τον είδα πάντως. Ναι. Ας ναι, κάνει ναι. Τη δουλειά που τον αποκτήσαμε. Να βάζει 7-8 πόντους, να κατεβάζει και 8-9 rebound. Κάνα κλέψιμο, καμιά. Ψηλά το βάζει το πύχη, θέλει. Ωραία, το πάρω από την αρχή. 6-7 πόντους, 7-8 rebound, okay. 1,2 κοψίματα, ένα μάλιστα. Κλέψιμο, μια χαρά είμαστε. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Πάλι ψηλά το πύχη, δεν πειράζει, θα δούμε όλα αυτά τα παιδιά. Μπορεί και να μας εκπλήξει αυτό που λέγαμε χθες, εντάξει. Ναι, μπορεί ναι, και ναι. Να μας εκπλήσει και όντως να κολλήσει. Εντάξει, και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι και το κορυφαίο στην Ευρώπη όπως κάποτε. Ναι, ναι. Και μπορεί όντως να. Λέγαμε χθες ότι ο Νόουλς με τον Γκεκέζε που είναι έρθει σήμερα είναι, ας το πούμε, οι παίχτες που είναι τα μεγαλύτερα ερωτηματικά από αυτούς που έχουν έρθει, που έχουν συμφωνήσει. Βάσει του βιογραφικού και μόνο. Ναι, όλα θα τα δούμε στο παρκέ, ακριβώς. Μην πάρουμε τώρα παίκτες που ήρθαν με βαριά βιογραφικά και τους ψάχναμε. Ή το ανάποδο. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Κοιτάξτε, είναι είναι δουλειά, να το πω έτσι, του Φλεβαράκη, το κίνητρο του καθενός να το βγάλει. Και από εκεί και πέρα μετά είναι και δουλειά του ΠΑΟΚ γενικότερα και της ΚΑΕ. Όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν και τη φετινή χρονιά να έχουν μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη κανονικότητα κάθε μέρα, να μην περνάνε τα περσινά, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί η ομάδα και να ασχολούμαστε καθαρά με το αγωνιστικό.
και όχι με τα, με τα γύρω-γύρω. Μιας που λέμε για το αγωνιστικό, χθες έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των, των φιλικών του ΠΑΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή ο ΠΑΟΚ άρχισε να δώσει αρκετά φιλικά μέσα σε, σε μικρό χρονικό διάστημα και μέσα από αυτά θα προσπαθήσει να, να μονταριστεί. Περιμένουμε να μάθουμε τον, τον αντίπαλο στο πρώτο φιλικό, το οποίο θα είναι κλειστό και όπως συνηθίζεται έτσι αυτά τα προπονητικού χαρακτήρα στις 11 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη. Μετά στις 14 ακολουθεί το φιλικό με, την, με τη Λεύσκη που θα γίνει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ξεκινούν τα Μαυροσκούφια και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με Πανιόνιο και Ιωνικό στις 14 Σεπτεμβρίου και στις 18. Και στις 21 με 22 θα βρεθεί σε αυτό το τουρνουά που λέγαμε στην, στην Βουλγαρία, θα παίξει με την, με την Οχρίδα. Επίσης συμμετέχουν εκεί και η Ρίλσκι, αυτή που το διοργανώνει, και η Τσερνομόρετς. Θα έχει μικρό και μεγάλο τελικό στις 22 που θα είναι και το τελευταίο φιλικό, καθώς μετά από και ένα Σαββατοκύριακο ξεκινάει το, το πρωτάθλημα. Οπότε εκεί σιγά σιγά θα αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα, να δούμε πώς τα στοιχεία ουσιαστικά του, του καθενός, γιατί δεν νομίζω σε, σε πρώτη φάση να μπορούμε να, να δούμε, να έχουμε εικόνα από το ομαδικό παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε νομίζω με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και τα πρώτα παιχνίδια εκεί, το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να έχουμε μια εικόνα κυρίως από τους καινούριους, από τους καινούριους παίκτες. Νίκο, υπάρχει κάποια πληροφορία για τηλεοπτική κάλυψη, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος στο ΠΑΟΚ 24. Κοίταξε, τηλεοπτική κάλυψη, να σου πω την αλήθεια, δεν το νομίζω. Το να υπάρχει διαδικτυακή κάλυψη είναι αρκετά πιθανό. Δηλαδή, ας πούμε, τα Μαυροκούφια και πέρσι και πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, στο YouTube νομίζω. Κάλυψη. Ίσως και αυτό το φιλικό με, την, με τη Λεύσκη το, το πρώτο, όχι το προπονητικό. Ναι, ναι. Ίσως και αυτό μέσα από τον, από τον ΠΑΟΚ, να, από το κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube να, να υπάρχει εικόνα. Ναι. Για, το, για τα φιλικά στην Βουλγαρία δεν μπορώ να ξέρω τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα το δούμε εκείνες τις μέρες αν θα γίνει. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια μέσω YouTube υπάρχουν καλύψεις και στα φιλικά. Θα, θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Ωραία. Το... Είπαμε σήμερα γύρω στις 8.30 περιμένουμε τον Αμασνέ Γκεκέζε. Αμανζέ Εγκεκέζε. Αμερικάνος Νιγηριανής καταγωγής. Ναι. Και ποιος έχει σειρά μετά? Αύριο Wiggins την ίδια ώρα και τελευταίος είναι ο, ο Best την, την Παρασκευή πάλι την, την ίδια ώρα. Και ουσιαστικά από το, από το Σάββατο πια σχηματοποιημένη κατάσταση. Περιμένουμε το τυπικό με τον Τζόχλα. Το, το αναφέρουμε κάθε φορά, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, οπότε το αναφέρουμε. Και να δούμε πώς θα κλείσει το, το roster του, του ΠΑΟΚ που πια έχει σχηματοποιηθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, ας αφήσουμε και ένα μικρό παράθυρο για το πότε θα ολοκληρωθεί και, και πώς. Αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει σχηματοποιηθεί και έχει φτιαχτεί. Στην από εδώ και πέρα θα ασχολούμαστε με το αγωνιστικό και πάντα να έχουμε στο νου μας το κομμάτι που έχει να κάνει με το έξω αγωνιστικό, που είναι πολύ σημαντικό. Το αναφέρω κάθε φορά και το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι το ΠΑΟΚ έχει λύσει τα θέματα του και το μόνο που τον νοιάζει πλέον είναι το, το καθαρά αγωνιστικό. Γιατί έχει πολλά πράγματα να κάνει μέσα στη σεζόν, ούτως ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κανονικότητα στην, στην κάθε μέρα του, στην προπόνησή του, στα, στα παιχνίδια του, στα ταξίδια του, για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Οπότε αυτό παραμένει ένα, ένα κομμάτι. Οι κινήσεις που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες σίγουρα έχουν βοηθήσει στο να κινηθεί η, η ομάδα και να φτιάξει το ρόστερ της. Επίσης, μια εκκρεμότητα δεν είναι μικρή. Είναι ότι την προσεχή Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνει τη φοιτεία της συγκεκριμένης διοίκησης. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ λοιπόν μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας να πάει ξανά στο πρωτοδικείο και να προκύψει μια νέα, μια νέα διοίκηση. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση όσον αφορά πρόσωπα. Νομίζω ότι αν όχι όλα, κάποια αυτά θα είναι και στην επόμενη διοίκηση για να δούμε αν θα προκύψουν καινούργια πρόσωπα. Απλά είναι μια εκκρεμότητα που δεν είναι μικρή, είναι κάτι σημαντικό και να δούμε πώς θα, θα διαμορφωθεί το, το ΔΣ το, το επόμενο, έτσι. Γιατί το λέγαμε και μέσα στο καλοκαίρι ότι αυτή η διοίκηση έχει θητεία μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου φτάνει, έφτασε και πρέπει να δούμε την, την επόμενη μέρα και σε, σε αυτό το κομμάτι.
δεν θα έλεγα ότι είναι τυπικό το θέμα, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν έχουν γίνει τέλος πάντων επαφές και συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Νομίζω μένουν οι ανακοινώσεις για να είμαστε σίγουροι και να δούμε από ποιους θα αποτελείται η νέα διοίκηση. Νομίζω δεν θα έχει πολύ μεγάλες αλλαγές. Κάτι τελευταίο, Νίκο, να πάμε στο διάλειμμα. Πρώτα αρχίζει το πρωτάθλημα 28 Σεπτεμβρίου ή το Champions League. 8 Αυγούστου είναι το Champions League. Ξεκινάει πιο νωρίς το πρωτάθλημα. Ναι. Και το Champions League ξεκινάει σε εκείνο το τριήμερο που ξεκινάει κάθε χρόνο. Εκεί. Κάπου πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου ξεκινάει πάντα το Champions League. Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα πρόγραμμα από τον ΕΣΑΚ, αλλά είναι 28 Σεπτεμβρίου ενδεικτικά. Ναι. Παιχνίδια θα έχουμε Σάββατο Κυριακή, έτσι είναι, φαντάζομαι. Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Με έρτα, όσο ξέρω, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Από ό,τι είχα δει και πρόσφατα σε μια συνάντηση που έκανε και ο κ. Αυγενάκης που ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΕΣΑΚ και τον κ. Γαλατσόπουλο, προφανώς και αυτό που συζητήθηκε ήταν και το κομμάτι των τηλεοπτικών που δεν βλέπω να προκύπτει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί πέρσι. Γιατί πέρσι είχε συμφωνηθεί διετές συμβόλαιο με τις 11 ομάδες της Basket League. Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι καινούργιο από εκεί όσον αφορά την. Δηλαδή, είτε να αφήσει το ποτάρισμα την Basket League, είτε να μειώσει τέλος πάντων τα χρήματα τα οποία δίνει. Οπότε το πρωτάθλημα θεωρητικά είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Λέγεται επίσης ότι γίνονται διάφορες επαφές για το κομμάτι της κεντρικής χορηγίας που έχει αντίκτυπο και στις ομάδες. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα ποσό το οποίο πηγαίνει και σε αυτές. Δεν είναι κανένα ποσό τρελό, αλλά από τη δεδομένη χρονική στιγμή όλες οι ομάδες έχουν ανάγκη ακόμα και το παραμικρό έσοδο. Περιμένουμε να δούμε και από εκεί ανακοινώσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Έξαλλος αγάπη ένας φίλος μου. Έξαλλος. Ένα μην είναι. Είδε το παιχνίδι με τη Σλόβαν σε χώρο πώς θα το πεις, στο Σάνι. Ναι. Όπου η Μοσχαρίσια Μπριζόλα, από ό,τι με ενημέρωσε, κάνει 72 ευρώ. Κοτόπουλο φιλέτο γύρω στα 28-30. Ένα μοχίτο 15 ευρώ, ο καφές 10 και το νερό 3. Και μετά πάει ο άλλος στη Μύκονο και ανεβάζει την απόδειξη. Αυτές είναι πραγματικές τιμές, δεν είναι υπερβολικό αυτό που σας λέω. Okay. Και το παιχνίδι με τη Σλόβαν, ο μάστορας εκεί του μαγαζιού, είχε σπασμένο ΠΑΟΚ TV. Ό,τι κλειτώσουμε, ρε, και πότε μπορούμε. Φοβερά πράγματα. Ναι. 72 ευρώ η Μοσχαρίσια. Προφανώς είναι αυτές που τις κάνουν μασάζ και τις ταΐζουν πύρα μόνο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αγαπητή κατηγορία, το ξέρεις, αγελάδες. Όχι. Που τις κάνουν μασάζ. Όχι. Στην Ιαπωνία. Συμβαίνει αυτό, αλήθεια. Πώς λέγεται αυτό, Ανασία. Οι μπριζόλες, κόμπε, λέγονται. Τι λες, μωρέ. Συμβαίνει αυτό. Ναι, υπάρχει κατηγορία αγελάδων που τις κάνουν μασάζ. Και τις ταΐζουν μπύρα. Τις ποτίζουν μπύρα. Και βγαίνει αυτό το κρέας που κάνει το ένα κιλό, δεν ξέρω πόσα ευρώ. Δεν το ήξερα αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Ρε σύ, αγάπη. Εσύ, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Ότι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι το μοσχάρι κόμπε. Πω, το μοσχάρι κόμπε, ναι. Παχαίνουν με μπύρα, σάκε και μασάζ. Το σάκε τι είναι, φαΐ είναι. Το σάκε είναι... Α, δεν μπορώ. Το σάκε, παιδιά, είναι παραδοσιακό ποτό της Ιαπωνίας. Μάλιστα, οκ. Okay. Και θεωρείται το κόμπε το καλύτερο κρέας του κόσμου. Σάκε είναι το παραδοσιακό ποτό της Ιαπωνίας και όταν αυτό είπα. Αποκαλεί τον σάκε του πάνω. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Οκ. Okay. Δεν θέλω να μεταφέρω τι μας είπε πραγματικά. Αυτά λοιπόν για... Κολλάει σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι μεγάλο το εγχείρημα να φτάνει εικόνα από την Τούμπα σε πολύ ψηλή ανάλυση στις οθόνες των φίλων του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Εννοείται πως παίζει ρόλο και η σύνδεση που έχει ο καθένας, η smart τηλεόραση που έχει, που βρίσκεται, το λάπτοπ που έχει. Ναι, αν έχετε παιδιά ένα λάπτοπ που χρειάζεται 28 λεπτά για να ανοίξει, δηλαδή το ανοίγεις το λάπτοπ, πας κάνεις μπάνιο, τρως και όταν γυρίσεις έχει ανοίξει μετά από 28 λεπτά, δεν θα δεις χωρίς προβλήματα το ΠΑΟΚ Σλόβαν. Ή επίσης αυτό που λέει και ο Σταύρος, αν είσαι σε ένα χώρο όπου από ένα μόντεμ παίρνουν ίντερνετ 30 άτομα, πάλι θα έχεις πρόβλημα. Ναι, πάντων... αυτό θα συνέβαινε ακόμα και σε πιο απλές περιπτώσεις. Δηλαδή
άμα έχει γενικότερα θέματα με το ίντερνετ και με όλα αυτά, προφανώς θα έχει θέμα και με το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ δηλαδή γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ νομίζω όλο ένα και θα γίνεται καλύτερο στο κομμάτι αυτό. Αλλά είναι ένα εγχείρημα. Πρέπει να πολεμήσει την πειρατεία. Πρέπει να δει ποιοι παίρνουν παράνομα εικόνα ή ακόμα και βιντεάκια. Γιατί υπάρχουν και site της Αθήνας που έχουν ένα κινητό στην οθόνη του λάπτοπ και ανεβάζουν θέματα, δείτε το goal του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο και τα λοιπά. Όλα αυτά για να καταπολεμηθούν χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται άτομα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά, εφόσον καταλήξει να συνεχίσει με το ΠΑΟΚ TV, θα πρέπει να τα δει, που θα τα δει κιόλας. Το ξέρουν στον ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά να γίνεται καλύτερο το ΠΑΟΚ TV. Αφού λοιπόν μάθαμε και για την Πριζόλα Κόμπε, αγάπη. Θα μάθουμε λες τίποτα και για τα άλλα αθλήματα. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον Ραφαήλ. Έχουμε ξεκίνημα στο handball. Είχαμε την κλήρωση. Γενικότερα νομίζω έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που συμμετέχουν στις μεγάλες κατηγορίες. Θα το ξαναπώ εγώ, είναι τεράστια υπόθεση. Ναι. Συνεχίζω, είναι τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΟΚ που έχει όλες τις ομάδες στις μεγάλες κατηγορίες. Θα μας απασχολήσει φέτος περισσότερο και το βόλεϊ γυναικών που υπάρχουν έτσι οι προϋποθέσεις να διεκδικήσει ακόμα και τίτλο η ομάδα βόλεϊ. Μιας που λέγαμε νωρίτερα για αγγελάδες, εντάξει, διαβάζεις στο διαδίκτυο φοβερά πράγματα. Έλα αγάπη, έλα. Έλα αγάπη, που λέγαμε για αγγελάδες, δηλαδή ούτε συνωνυμένοι να ήμασταν. Η είδηση που βλέπω βγήκε πριν από 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, γυμνός 68χρονος βίασε αγγελάδα και την γλίτωσε με 8 ευρώ. Αυτό το περιστατικό έγινε στην Ταϊλάνδη, στην Σόγκλα. Μια ζούγκλα εκεί. Όλα ξεκίνησαν, λέει, πριν από λίγες μέρες όταν κάτοικοι της αγροτικής περιοχής ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη μιας φάρμας πως μία από τις αγελάδες του έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν ηλικιωμένο άντρα. Μόλις ο αγρότης έφτασε στο σημείο και άρχισε να ψάχνει την περιοχή, εντόπισε έναν ηλικιωμένο να κυκλοφορεί γυμνός πίσω από τα φυτά, προσπαθώντας να κρυφτεί. Έχει και δηλώσεις. Αυτό που τη Μάρτελ. Περνούσα με το αυτοκίνητό μου, αγάπη, και βρήκα τον ιδιοκτήτη να κλαίει, ζητώντας βοήθεια. Έτσι κατέβηκα και βοήθησα να τον πιάσουμε. Ναι. Ναι, θα παραλείψω μερικά κομμάτια λίγο. Ναι, Σταργιο. Μάλλον είχε ολοκληρώσει την πράξη του ο ηλικιωμένος. Το καταλάβαινε και από διάφορα. Ναι. Και ο αγρότης κάλεσε την αστυνομία. Ρε, θα διαβάσεις όλη την ιστορία. Είναι δυνατόν. Ομολόγησε να μετά από πίεση. Και δήλωσε, το έχουν κάνει και οι φίλοι μου. Και πήρε και ένα πρόστιμο 300 μπατ που είναι 8 ευρώ. Τι διαβάζουμε ρε εσύ δηλαδή. Μα εσύ διαβάζω όλο το story. Το μάθαμε όλο. Επειδή λέγαμε για αγελάδες γι' αυτό. Ωραία, εντάξει, έγινε και αυτό. Αυτές οι αγελάδες δεν έχουν καμία σχέση με τις αγελάδες Κόμπε. Έχουμε τον Ραφαήλ. Πάμε λίγο στο Ραφαήλ, άντε. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Μετά από τέτοια ενδιαφέρουσα ιστορία, βέβαια δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε. Δεν ξέρω. Αλλά... Ραφαήλ, εσύ το ήξερες το κρέας Κόμπε, το έχεις ακούσει? Όχι, δεν το ήξερα. Που κάνουν τις αγελάδες μασάζ? Όχι. Βλέπεις, στη ζωή άλλες αγελάδες κάνουν μασάζ και άλλες. Σωστό. Αδικίες τη ζωή. Θα μου πεις και άλλες που τις κάνουν μασάζ δεν έχουν καλή κατάληξη στο φινάλε, καταλήγουν στο πιάτο μας, αλλά τουλάχιστον έχουν μια ζωή καλύτερη από άλλες αγελάδες. Λοιπόν, αυτά με την επικαιρότητα. Τι λοιπόν. Είναι ο Σταύρος να τα ακούσει αυτά. Πάμε Ραφαήλ στα δικά μας, εντάξει, φεύγουμε λίγο από το ζωικό βασίλειο. Είχαμε κλήρωση στο handball ανδρών γυναικών. Ωραία εκδήλωση από ό,τι είδα. Ναι, η κλήρωση πάντα είναι ωραία. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο αρχηγός της ομάδας, ο Θοδωρής Πετρίδης, πώς κάνεις εσύ ένα μάτς εύκολο ή δύσκολο. Γιατί η πρεμιέρα στους άνδρες τουλάχιστον έκρυβε ντέρμπι δικεφάλων, πάω ΚΑΕΚ στις 21 Σεπτεμβρίου στο κλειστό της Νεάπολης. Αρκετά ενδιαφέρον μάτς και γιατί είναι ένα πάω ΚΑΕΚ, αλλά και γιατί αρκετοί παλιοί γνώριμοι θα επιστρέψουν ως αντίπαλοι αυτή τη φορά. Ο Δημητρούλιας, ο Δημήτρης, ο οποίος πέρσι είχε οδηγήσει την ομάδα των
χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Double. Ο Αραμπατζής και ο γιος μου που φέτος αγωνίζονται με την ΑΕΚ, ενώ πέρυσι ήταν με τον ΠΑΟΚ. Επομένως νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα των ανδρών για τη νέα σεζόν. Ναι. Εντάξει, έχει τα άσχημά του το να παίζεις τόσο νωρίς ντέρμπι, ειδικά όταν είσαι μια νέα ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ναι, σίγουρα. Αλλά σίγουρα. Από την άλλη... Φεύγει κιόλας από νωρίς νωρίς. Ναι, μπορεί έτσι ο ενθουσιασμός της πρεμιέρας και αν θα γίνει καλή δουλειά που ευχόμαστε να γίνει. Και για την ΑΕΚ, έτσι, αυτό πήγα να πω, και η ΑΕΚ δεν θα είναι πανέτοιμη. Αυτό ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλό μάτι στην πρεμιέρα και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και από τις δύο πλευρές. Και να πάρει πάλι μια νίκη. Αυτό ακριβώς. Αυτό μας ενδιαφέρει, ναι. Γιατί και πέρσι είδαμε αυτό ακριβώς, στα play-off δηλαδή. Ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν εξεγραμμένος σχεδόν και με πάρα πολλές απουσίες, είχε καταφέρει να κοιτάξει την ΑΕΚ στα μάτια. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ? Στο σύνολό του είναι εύκολο, δύσκολο? Νομίζω ότι είναι ισορροπημένο, γιατί και μετά το επόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα είναι κάπου στην 5η-6η αγωνιστική, δηλαδή κάπου στο ξεκίνημα. Θα τελειώσει η προετοιμασία με νέα δυνατά φιλικά παιχνίδια και την άλλη εβδομάδα σε ένα τουρνουά που θα γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσει άλλα 4 παιχνίδια η ομάδα του ΠΑΟΚ και πλέον θα μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη των υποχρεώσεων. Νομίζω ότι το handball των ανδρών, τουλάχιστον σε επίπεδο πρωταθλήματος, θα είναι το πρώτο τμήμα που θα ανοίξει την αυλαία της νέας σεζόν. Ραφαήλ, πριν πάμε στις γυναίκες, ο Διομήδης Άργους και ο Ιωνικός Φιλαδέλφειας, τι κατάσταση βρίσκονται θεωρητικά? Ο Ιωνικός Φιλαδέλφειας είναι η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Α1 κατηγορία, μια ομάδα και εκείνη έχει την δικιά της ιστορία στο handball των ανδρών, έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Αλλά νομίζω ότι πάλι πάμε σε ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακού ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που θα κυνηγήσει να μπει σφήνα σε αυτό το δίπολο και από εκεί και πέρα όποια άλλη ομάδα της περιφέρειας μπορέσει να κάνει την έκπληξη. Στο ρωτάω γιατί δεύτερη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Άργος να παίξει με τον Διομήδη και τρίτη αγωνιστική θα υποδεχτεί στην Νεάπολη τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Για μια νέα ομάδα νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με νίκες. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό σε ρώτησα αν κάποιο από αυτά τα δύο μάτς είναι δύσκολο ή αν είναι βατό για τον ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να κάνει μια νίκη στο Άργος και να κάνει και μια νίκη στην Νέα Πολυμπή. Θεωρητικά ο Διομήδης είναι και αυτός μια παραδοσιακή δύναμη, αλλά ο ΠΑΟΚ καταφέρνει πάντα τα τελευταία χρόνια να περάσει από αυτές τις έδρες. Βέβαια πάντα κρύβουν παγίδες τέτοια μάτς εκτός έδρας και πέρσι ο ΠΑΟΚ πήγαινε κάποια στιγμή τρένο και έχασε ένα μάτς στο Δούκα που μπορεί νομίζω ότι στο τέλος να του στέρισε και ίσως τις πιθανότητες που είχε να διεκδικήσει και τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια και να μπαινε αυτός με πλεονέκτημα στα μάτς με την ΑΕΚ. Και ήταν ένα μάτς το οποίο είχε κρυθεί κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Επομένως πάντα τέτοια παιχνίδια, ειδικότερα και στην αρχή του πρωταθλήματος, κρύβουν παγίδες. Ωραία, πάμε και στις γυναίκες. Πρώτη αγωνιστική με αναγέννηση Άρτας. Δεύτερη αγωνιστική πάλι Θεσσαλονίκη με το Πανόραμα. Ναι, νομίζω ότι εκεί αργούν πάρα πολύ τα σπουδαία. Τελευταία αγωνιστική θα είναι το ντέρμπι με την Νέα Ιωνία. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν και φέτος τον τίτλο. Με τον ΠΑΟΚ να είναι βέβαια σε αρκετά πιο καλή μοίρα. Έχει κρατήσει το συνολικό κορμό από την περσινή σεζόν που έφερε το Double. Έχει κάνει και σημαντικές ποιοτικές κινήσεις. Νομίζω ότι και η Βέρεια εκεί έχει κάνει μια καλή ομάδα, μπορεί να είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Η αναγέννηση Άρτας πρέπει να έχει αποδυναμωθεί αρκετά σε σχέση με πέρσι που έφτασε και μέχρι το τελικό κυπέλου. Άρα νομίζω ότι εκεί τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο εύκολο. Ο στόχος μπήκε και χθες από τον κύριο Χασεκίδη που είπε στην εκδήλωση ότι και πάλι πάμε για τον Double. Και νομίζω ότι στο μυαλό των ανθρώπων του τμήματος είναι το αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ μια καλή ευρωπαϊκή πορεία, που αυτός είναι ο στόχος αρχής γενομένης με τα μάτς με την Μουράτπα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ραφαήλ, υπάρχει κάποιο τμήμα του ΠΑΟΚ που θα επιδιώξει να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία ή όλα πλέον είναι στη μεγάλη? Νομίζω ότι είναι μόνο οι γυναίκες του Πόλο που αγωνίζονται στην Α2, ναι. Εκείνες ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα τμήμα το οποίο θα είναι καθαρά από κορίτσια του ΠΑΟΚ, τα οποία θα προέρχονται δηλαδή από τις ακαδημίες. Τα τμήματα υποδομής δηλαδή του ΠΑΟΚ είναι αρκετά καλά, σε αρκετό καλό επίπεδο και αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Όπως είχαμε πει τότε και για τους φίβους, αυτό ισχύει και για τις γυναίκες, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και σε επίπεδο γυναικών να βρει αντιπάλους για να κάνει φιλικά, να πάρει παίχτριες. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το να πείσεις μια παίχτρια να αφήσει την Αθήνα για να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα
σε ένα πρωτάθλημα της Α2, τα οποία τα μάτια γίνονται το Φεβρουάριο περίπου ξεκινάνε. Α, ναι. Και ολοκληρώνονται, ναι, προς τα μέσα του καλοκαιριού. Επομένως είναι δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα που αρχικά θα είναι μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου, από παίχτες δηλαδή που να προέρχονται από τα τμήματα υποδομής, και αν όχι δηλαδή φέτος, δηλαδή τη νέα σεζόν, από την επόμενη να διεκδικήσει με αξιώσει την άνοδο στην Α1. Οπότε αν συμβεί και αυτό με το καλό, ο ΠΑΟΚ θα έχει όλες, ναι, τις ομάδες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, στη μεγάλη κατηγορία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να το έχει καταφέρει αυτό. Ναι, γιατί αν πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ δεν έχουν ομάδες στο χάντμπολ γυναικών και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Επομένως, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν ανεβάσει και το πόλο γυναικών, θα είναι σε όλα στην Α1 κατηγορία. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο στα γύρω-γύρω, πέρα από το χάντμπολ? Το βόλι άρχισε πιο εντατικές προπονήσεις και εντός γηπέδου πλέον. Μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ικανοποιημένος ο Γιούρι Φιλίποφ από την εικόνα των επεκτών του στο πρώτο στάδιο που περιλάμβανε ασκήσεις κυρίως φυσικής κατάστασης. Νομίζω φυσικά έφυγε ένας πονοκέφαλος γιατί δεν υπήρξαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Ενσωματώθηκε και ο Γιάννης Σωτακουρίδης που δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής Ελλάδος. Τα πρώτα φιλικά θα είναι προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι δεν θα έχουμε μια τόσο σαφή εικόνα, ναι, ναι, του νέου ΠΑΟΚ από την άποψη ότι ο Φιλίποφ και ο Μάρσαλ θα απουσιάζουν. Οπότε νομίζω ότι τα παιχνίδια που θα δοθούν περίπου στα μέσα Οκτωβρίου με την Νεφτοχημίκ, που θα γίνουν είτε στην Βουλγαρία είτε στη Θεσσαλονίκη αναλόγως με το τι θα αποφασίσουν οι ομάδες, θα είναι τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για τον νέο ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα πρέπει να βελτιωθεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Και πάλι πάμε σε ένα πρωτάθλημα που χθες τα πράγματα ήταν λίγο αποθαρρυντικά για τρεις ομάδες, τα νεότερα, για ΑΕΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Παμβοχαϊκό τελικά, που ενώ ο Παμβοχαϊκός είχε τακτοποιήσει όλες τις παλιές οφειλές του, φαινόταν ότι θα λάβει μέρος στο, κανονικά στο νέο πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οι άνθρωποι της ομάδας δεν έχουν βρει ακόμα κεντρικό χορηγό και άρα είναι σε δύσκολη θέση για το αν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα και ΑΕΚ και Εθνικός Αλεξανδρούπολης τρέχουν για να καλύψουν τις παλιές τρύπες εντός εισαγωγικών και να σχεδιάσουν τα ρόστερ τους. Και όλα αυτά την ώρα που είναι ακόμα ανοιχτό το τηλεοπτικό, πώς δηλαδή θα υπάρξει κάλυψη των αγώνων τη νέα χρονιά και τι χρήματα θα πάρουν οι ομάδες, αλλά και το ποιος θα είναι ο κεντρικός χορηγός του νέου πρωταθλήματος. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μάθαμε και τα νέα για τις ομάδες του Ραστέχνη ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις, αγαπητή? Βλέπω τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι, που είναι μάλλον ακόμα ελεύθεροι. Ναι. Και μέσα στην ενδεκάδα, Στέργιο, ποιος είναι? Θα πω ο Χατσερίδης, γιατί το έβλεπα νωρίτερα. Κλέβεις. Αν δεν το έβλεπα, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου. Είναι ο Χατσερίδης. Και όμως, Στέργιο, είναι ο Χατσερίδης. Είχε φτάσει κοντά στη ΑΟ τότε που ο Μπεκάλι έλεγε έχουν χτίσει έναν έμπειρο στόπερ, υψηλόσωμο, ήταν και στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Τελικά όμως δεν έκλεισε στη ΑΟΑ και είναι ακόμα ελεύθερος ο Χατσερίδης. Οι άλλοι ποιοι είναι? Έχει Λίντνερ, Πεϊτσίνοβιτς, Ντάνι Σίμψον, Κοεντράο, και ο Κοεντράο μένει χωρίς ομάδα είναι ακόμα, Μαρκίζιο, Γκουαρίν, Μπεναρφά, Σουσαέτα και Μπονί. Ναι. Είναι η ενδεκάδα. Είδες τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη με τον Φαλκάο? Εσύ τι χαμός έγινε. 25.000 κόσμο στο αεροδρόμιο. Για την υποδοχή του. Χαμός! Και λέει ότι περίμενε πολλές ώρες γιατί είχε καθυστέρηση μεγάλη ο Φαλκάο. Πολλές ώρες. Αυτός τρελάθηκε. Έδωσε το σύνθημα εκεί, αυτό το γνωστό που έχουν στην Γαλατά Σαράι. Χαμός! Χαμός! 25.000 κόσμου. Πλημμύρισε. Αυτό θα πει κόσμος κανονικά, έτσι. Είδες βίντεο. Δεν έβλεπες μπροστά σου. Βγήκε από την πύλη και δεν έβλεπε μπροστά του. Έπαθε σοκ. Ωραία. Εντάξει, είναι μεταγραφές που κατά καιρούς γίνονται στην Τουρκία. Δεν υπάρχουν τα λεφτά προηγούμενων ετών. Όπου πήγαινε ο Φαν Πέρση, πήγαινε ο Σνάιντερ, πήγαινε ο... Φαλκάο μια χαρά είναι. Φαλκάο είναι. Μια χαρά. Για το τουρκικό πρωτάθλημα θα είναι η ατραξιόν. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Μιλάμε τώρα χαζά. Εντάξει, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί η καριέρα του να μην εξελίχθηκε όπως φαινόταν. Αλλά Μονακό, παραμένει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, πόσο μάλλον για Τουρκία. Ναι, σίγουρα. Που έχει πέσει το επίπεδο γενικότερα. Έχει να δώσει πράγματα. Αφού λοιπόν μάθαμε για το Χατσερίδη, παραμένει άνεργος ακόμα. 1,75 εκατομμύρια ευρώ, Στέργιο, κοστολογείται. Πόσο? 1,75. Τα δίνεις? Δεν δίνω ούτε 200.000. Α, οκ.
Νομίζω ότι θα βρει στέγη κάπου στην Ουκρανία τελικά ο Χατσαρίδης. Θα βρει ή θα μείνει έτσι. Όχι σε Σαχτάρ που γράφανε και Δυναμό Κιέβου. Πρέπει να ρίξει και τις απαιτήσεις του λίγο μάλλον. Λίγο, Ευγένη. Κοίταξε από το 1,5 που έπαιρνε στον ΠΑΟΚ πρέπει να πέσει, θα σου πω εγώ, στις 400.000. Ευγένη, λίγο, πέσε. Δηλαδή πέσε λίγο, έως πολύ. Κάνε αρκετά. Μια χρονιά καλή και μετά ξαναπάρ τα πάνω σου. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Γιατί αν είπε στον Μπεκάλι. Δεν πέφτω. Έχω μάθει τι τα δίνει, οπότε και πει τα παίρνει. Ναι, ειδικά ο Μπεκάλι, ναι. Απλόχερα τα δίνει. Ένα ζητά, δύο σου δίνει. Λοιπόν, στέργιο, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, να σου πω. Φεύγει στο Φώτερ και σήμερα. Θα μπορεί να κάνει εφέ στην παρέα όταν πάει κουβέντα στα γελάδε κόμπε. Το έχω ξεχάσει κιόλα. Είπαμε τι σταζουνε, τι σταζουνε. Γκούγκλαρε πριν, δεν ξεκέβλεπε. Να το ψεκάρω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Δεν θυμάμαι, ρε. Κάτι. Μπύρα. Κινέζικο. Σάκε. Αμπάω. Έτσι κάνουν μασάζ, αυτό να θυμάσαι. Δηλαδή υπάρχει ο άνθρωπο τρίβει να μαλακώσει το κρέα. Πάλι έχω ξεχάσει πώ λέγονται. Κόμπε. Κόμπε. Θα θυμάσαι τον Μπράιαντ. Και το Σάκι. Λοιπόν, Στέργιο. Τραβάμε. Από τώρα μέχρι και τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα πάρει μετά συνέχεια σκητάλη ο Γιώργος Ζαγόρας. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.